Της κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου απέναντί μου στη δήμη των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στο μικρόφωνο, στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορείς να διαγράψεις οριστικά το παλιό σου αυτοκίνητο, τώρα που έχει καταργηθεί το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου, τηλεφωνείς στο 18133 και θα σου δώσουν εύκολα την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Εσύ θα τηλεφωνείς εγώ μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οπότε, για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. 9.55 και το μήνυμα στο 54.340. Μεγάλο μας χορηγός η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος με το Hyundai Tucson. Απίστευτο μοναδικό ανεπανάληπτο. Από 15.000 ευρώ σε εκδόσεις στα 1.300 κυβικά ή στα 1.000 turbo ή ακόμα σε κινητήρα βενζίνης. Θα το βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ή θα τηλεφωνήσετε για να μάθετε περισσότερο στο 2310-596-690 προκειμένου να το κάνετε δικό σας. Έχουμε παρουσίαση του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Πάμε κατευθείαν στην Τούμπα. With the contract for the next three seasons. Alexander is a young boy comparing to me, but with a lot of coaching experience, winning two times league with the Partizan Belgrade. Working in the beginning with the national team under 16, 19, no, under 19, 20. Under 19, 20, and also working last years in the China in the big clubs with the big players. So I think his coaching experience is good enough to be successful coach on the bench of PAOK. I think this all from my side. From the start, I can give the floor to Alexander. Maybe he can introduce and say something more about himself. Let me translate first. Καλησπέρα σας. Είμαι χαρούμενος που είμαστε εδώ πέρα. Έχει γίνει, θεωρώ, μια καλή παράδοση πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία και τη σεζόν να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου με τον προπονητή και με τον τεχνικό διευθυντή, έτσι ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε στις δικές σας ερωτήσεις, γιατί το τελευταίο διάστημα μου έχουν γίνει πολλές ερωτήσεις, υπάρχουν πολλές απορίες από τον τύπο. Σίγουρα είναι μια σημαντική απόφαση το ποιον θα πάρεις προπονητή. Μπορεί κάποιοι από εσάς να περιμένατε να γίνει πιο γρήγορη αυτή η απόφαση, οπότε ωστόσο δεν θέλαμε να βιαστούμε, θέλαμε να αποφύγουμε τα λάθη. Επίσης υπάρχουν πολλές φήμες για το πώς επιλέξαμε τον προπονητή και μπορώ να σας πω ότι από την αρχή είχαμε μια λίστα με 15-16 ονόματα, στο οποίο βρισκόταν και το όνομα του Αλεξάνδρα Στανόγεβιτς από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι λύση της τελευταίας στιγμής, δεν είναι κάποιος που τον βρήκαμε στο τέλος ψάχνοντας να αποφασίσουμε ποιος θα είναι ο προπονητής μας. Ήταν ένας από τους τελικούς 4 υποψηφίους για τη θέση του προπονητή, στους οποίους έγινε μεγάλη ανάλυση σε όλους τους τομείς που έχουν να κάνουν με την εμπειρία τους και τις ικανότητές τους, και η τελική μας απόφαση ήταν να προσλάβουμε τον Αλεξάνδρα Στανόγεβιτς με συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Είναι ένα νέο παιδί σε σύγκριση με μένα, αλλά είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει ήδη μεγάλη πείρα, έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα με την Παρτιζάν, έχει δουλέψει στις μικρές εθνικές ομάδες της Σερβίας και τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στην Κίνα σε μεγάλες ομάδες και με μεγάλους ποδοσφαιριστές. Έχει λοιπόν την εμπειρία έτσι ώστε να είναι ένας επιτυχημένος προπονητής στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή από μένα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Στανόγεβιτς, έτσι ώστε να μπορέσει και εκείνος να πει κάποια πράγματα για τον εαυτό του. Coach. Yeah. It's your turn. Good afternoon. I don't want to speak about myself. I hope you see in the internet everything what you
need generally. I'm very happy because I'm here. I know everything about the club. I feel emotion because I'm have the similar club like a PAOK is a Partizan, and I work many years, and I know exactly what it means to work here. Generally, I want to show myself my style of football. I present for director and for the people from the club how I want to PAOK to look in the future, and generally we go step by step to try to upgrade what is the former coach and people did in the last period, and I hope I will do this. And if you have some question about how I want to play or everything, I'm open for this to answer about everything what you interested. Thank you. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ εγώ για τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι πλέον στην εποχή που είμαστε έχετε δει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ήδη από το ίντερνετ. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Γνωρίζω τα πάντα για το σύλλογο και ξέρω ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με την Παρτιζάν στην οποία έχω δουλέψει και ξέρω τι σημαίνει να δουλεύει σε έναν τέτοιο μεγάλο σύλλογο με απαιτήσεις. Από εκεί πέρα θέλω να σας δείξω και να μιλήσουμε για τη φιλοσοφία μου για το ποδόσφαιρο, για το πώς θέλω να δω τον ΠΑΟΚ, πώς θέλω να παίξει ο ΠΑΟΚ. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να βοηθήσω την ομάδα να γίνει καλύτερη, να αναπτυχθεί σε σχέση με την περασμένη σεζόν, και θεωρώ ότι μπορώ να τα καταφέρω. Από εκεί πέρα είμαι ανοιχτός στις δικές σας ερωτήσεις, σε ό,τι απορίες έχετε σχετικά με το ποδόσφαιρο, τη φιλοσοφία μου, το στυλ παιχνιδιού. Starting with questions. Yes. Yeah, 5 o'clock. The coach must be in the Miss Imbria, so I think. Let's go. This is Kesus Dio. Ο κύριος Καστάς. Καλησπέρα, καλή επιτυχία στο έργο σας στον ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να ρωτήσω το coach. Θα πάω κατευθείαν στα βαθιά, μιας και πρέπει σιγά σιγά να το μαθαίνουμε σαν προπονητή. Αυτό που πρώτα απ' όλα ακούσαμε είναι ότι το σύστημα που συνήθως παίζει είναι ένα 4-4-2. Αν όντως ισχύει αυτό, αν έχει κάποιες εναλλακτικές στο μυαλό του. Και μία ερώτηση που πανεμφερεί, θεωρεί ότι οι παίκτες προσαρμόζονται στο σύστημα ή το σύστημα στους παίκτες. Ευχαριστώ. Let's start speaking about football, about tactics, about your philosophy. As you said, we've heard so far that you choose to play with 4-4-2 formation. And if this is true, and if you have any alternative systems and formations that you want to use, and if you agree that the players have to adapt in the system, or the system has to adapt to the specific styles of the characteristics of the players. Yeah, first, I think the system is a past. You know, if you speak 4-4-2, 3-4-2, this is the past. I don't believe in system. I believe in, in position. When I speak about system, this is the start of the position with players, you know. And if you had said 4-2-3-1, it's different system. You can play on the too many ways. For example, if Bishop were playing from the left side, or if you play Enrique, you know, this is the same system, but in a different way. And I don't want to, you know, don't please speak only about system. Of course, in the start, I try to play with a two striker. I will tell like this. This is my system. And alternative is to play 3-4-3 with the three strikers. You know, this is alternative system, and we will play with the two ways. But important of this, of the system, is how we to play. You know, of course, I will adapt on the players, not the players adapt on me or my system. First, for me, important to try to play on the my way. I have the one way, but I don't want to. Now we can speak 2 hours about this. I will speak step by step. You can know after some days how I play and how I work, and the players will know very, very soon. Definitely, we will play 4-4-2 with the two strikers on a different way, and 3-4-3 with the three strikers. Depends of the opponent, depends of the situation, depends of everything. But generally, this is what we want. To try to play my way of football on the different, you know, different way. Definitely attacking football. Of course, attacking football, aggressive attacking football. When I said aggressive attacking football, to try to more movement in the attack. Yeah. So, in the use of three central defenders.
Yes, if you, but maybe don't be central defender. It will be between central. It will be like, you know, like Levec, this kind of players of like, you know. We will see. I don't want to now speak about players. You know, it's very, but not totally three stop. Maybe with some times like this, and we will see. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι για μένα το σύστημα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι μια κουβέντα που ανήκει στο παρελθόν. Δεν πιστεύω στα συστήματα, δεν έχει να κάνει με το σύστημα που χρησιμοποιείς, αλλά έχει να κάνει με τις θέσεις και με τους ποδοσφαιριστές που επιλέγεις να χρησιμοποιήσεις. Για παράδειγμα, μπορείς να παίξεις 4-2-3-1 και να βάλεις αριστερά είτε τον Πίσης Βαρύ είτε τον Ενρίκη, είναι σαν να χρησιμοποιείς ένα διαφορετικό σύστημα, μπορείς να παίξεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μιλήσω με συστήματα. Σίγουρα στην αρχή θα προσπαθήσω να παίξω με δύο επιθετικούς. Είναι κάτι που θέλω να το κάνω. Από εκεί πέρα ένα σύστημα εναλλακτικό που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε είναι το 3-4-3. Είναι σημαντικό να δούμε και εξαρτάται ποιο σύστημα θα χρησιμοποιούμε και τι στυλ παιχνιδιού θα έχουμε από τον αντίπαλο, από το παιχνίδι, από τις ιδιαιτερότητες. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα προσαρμοστούν οι παίχτες σε μένα, θα προσαρμοστώ εγώ στους ποδοσφαιριστές. Και το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να παίξουμε με το δικό μου τον τρόπο. Βέβαια, δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να το αναλύσουμε διεξοδικά, γιατί θα μπορούμε να μιλάμε δύο ώρες για αυτό το πράγμα. Θα μπορέσετε στο επόμενο διάστημα να καταλάβετε ποιο είναι το στυλ μου και ποια είναι η φιλοσοφία μου και θα μπορέσουν ξεκάθαρα να τον δουν και οι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα είναι επιθετικό το στυλ ποδοσφαίρου, θα κάνω πολλές κινήσεις στην επίθεση και στην ερώτηση για το αν θα χρησιμοποιεί τρεις καθαρούς στόπερ στην άμυνα, η απάντηση ήταν ότι όχι πάντα, εξαρτάται από τον αντίπαλο και από τις ιδιαιτερότητες του παιχνιδιού. Μπορεί κάποιες φορές να χρησιμοποιούμε στην άμυνα ποδοσφαιριστές όπως ο Λεβέκ μπορούν να παίξουν και στα άκρα, όχι τρία στόπερα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Κύριος Κόλκας. Καλή τύχη πάνω απ' όλα, καλή επιτυχία. Διαβάζοντας το βιογραφικό του κ. Στανόγεβιτς, αυτό που παραξενεύει είναι ότι με το που κάνει εκπληκτικά πράγματα στη Σερβία, επιλέγει την Κίνα. Έχει ενδιαφέρον να μας πει την ιστορία αυτής της υπόθεσης, γιατί πάντα στα επαγγελματικά να συμβαίνει το οτιδήποτε. Και δεύτερον, τι χαρακτηριστικά πιστεύει ότι λείπουν αυτή τη στιγμή από το ρόστερ του ΠΑΟΚ για να παίξει αυτό που επιθυμεί ο ίδιος όσο έχει μελετήσει το ρόστερ της ομάδας αυτή τη στιγμή. First of all, good luck in this new beginning. It's one interesting part of your coaching story and your road as a coach is that you were very successful in Serbia with Partizan and then you choose to left and go in China. If you can describe what happened and what was the main reason that led you to go and take this decision. And the second question is what characteristics do you believe that PAOK is missing in order to play better and adapt to your style of play and become a better team? Okay, you know, thank you first for the wishes, and second, I was in Partizan. It's one great period for me, but in the end, I go to the China because China is in this moment in the past is one of the country who is in expansion, and he go up, and of course you can work for the good salary, for the everything, you know. It's this is, you have two reasons, and another reason is you can work with the amazing coaches to play against very famous and very good coaches, to have the good players, and this is one of the first my reason. Of course, the motivation mine is Europe, and this is reason why I'm here, to try to do something here for myself and of course for the club. About PAOK in the past, I can speak only about the players. I'm satisfied with the squad, with the team, but to speak what the PAOK need, I think is not correct. You know, of course, I want to change something. I'm here to show myself, to try to play the team how I want. But generally, I have everything for this what I want. I have the players where I'm very satisfied. Of course, we need to upgrade with some players, you know, but generally, you will see how we play in the future to see what I change. I hope I will change some things.
Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας. Είναι αλήθεια ότι στην Παρτιζάν δούλεψα σε μια πολύ καλή περίοδο, είχα μια πολύ καλή περίοδο στην Παρτιζάν. Στο τέλος όταν έφυγα επέλεξα να πάω στην Κίνα γιατί ήταν μια χώρα και ένα ποδόσφαιρο το οποίο από εκείνη την εποχή βρισκόταν σε διαρκή ανάπτυξη και σου έδινε τη δυνατότητα πρώτον να δουλέψεις με πολύ καλά οικονομικά δεδομένα και δεύτερον να συνεργαστείς με πολύ γνωστούς διάσημους καλούς προπονητές και ποδοσφαιριστές και αυτή είναι η βασική λόγη για τους οποίους επέλεξα να πάω εκεί. Από εκεί πέρα το κίνητρό μου είναι να πετύχω κάτι στην Ευρώπη, να είμαι επιτυχημένος στην Ευρώπη και αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα και επέλεξα να έρθω στον ΠΑΟΚ γιατί θέλω να πετύχω πράγματα με την ομάδα, να κερδίσουμε, να είμαστε επιτυχημένοι. Από εκεί πέρα αυτό που μπορώ να σας πω σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες είναι ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από το ρόστερ που έχουμε. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι σωστό να σας πω τι χρειάζεται. Έχω έρθει για να δείξω την αξία μου και να πετύχουμε πράγματα με την ομάδα. Είμαι ικανοποιημένος από το ρόστερ. Έχω αυτή τη στιγμή ό,τι χρειάζομαι. Σίγουρα πάντα στο ποδόσφαιρο χρειάζονται προσθήκες για να γίνεις και να γίνεσαι συνεχώς καλύτερο, αλλά θεωρώ ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε τι θέλω να αλλάξω στην ομάδα και θεωρώ ότι θα αλλάξω κάποια πράγματα. Ο κύριος Πετρωτός. Καλησπέρα, καλή επιτυχία και από μένα, καλή επιτυχία στη σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μίχελ πάνω στο θέμα της επιλογής του προπονητή. Γιατί ο Στανόγεβιτς και όχι κάποιος άλλος και συνέχεια και αυτό που ρωτήθηκε πριν, αν προβλημάτισε τον ίδιο και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ το γεγονός ότι ένας νεαρός προπονητής αποφάσισε να αφήσει την Ευρώπη και να πάει για λίγο στην Κίνα, για κάποια χρόνια στην Κίνα. The question is about you, Mr. Michel. Why did you choose Mr. Stanovic to be the new coach of the club, and if his choice to leave in after the successful period of time in Partizan and going in China worried you, has played a special role in your mind, in your way of thinking? For me, I think when I came here like 15 or 16, well, maybe already 18 months ago, PAOK in that moment and now I think is in totally different level. I think after arrival of previous coach Vladan Ivic, we stabilized team last summer. We did a lot of transfer. Team has a good level for even at the moment, except one position, it's a goalkeeper. I think we can easily start the season and we are not in such a pressure with transfers like last season. So the reason why we have chosen Mr. Stanojic was that we want, for me, the main word is continuity. He's from the same country, has a similar vision of football like previous coach. I think this was the main reason. We know also that he was, despite his age, very successful in Partizan and has six, seven full season behind him with more than 200 games in the senior football. So this was the main reason to appoint Alexander as head coach of PAOK to be so successful like he was in Serbia. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή σε σύγκριση με πριν από 1,5 χρόνο στον οποίο ήρθα στην ομάδα ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό επίπεδο αγωνιστικά. Την περασμένη σεζόν και όταν ανέλαβε ο προηγούμενος προπονητής ο κύριος Ίβιτς το προηγούμενο καλοκαίρι κάναμε πολλές μεταγραφές. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και αν εξαιρέσουμε μια θέση αυτή του τερματοφύλακα ακόμα και αύριο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη σεζόν χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα και δεν θεωρώ ότι έχουμε την ίδια πίεση για την ενίσχυση του ρόστερ σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν. Όσο για τους λόγους που επιλέξαμε τον κύριο Στανόγεβιτς, ο βασικός είναι ότι θέλουμε να έχουμε συνέχεια, να έχει αυτό το project μια ομαλή μετάβαση. Ξέρουμε ότι έχει κατάγεται από την ίδια χώρα με τον προηγούμενο προπονητή, έχει την ίδια αντίληψη σχετικά με το ποδόσφαιρο. Γνωρίζουμε ότι στην Παρτιζάν ήταν πολύ επιτυχημένος, ότι έχει 6-7 σεζόν πίσω του με πάνω από 200 παιχνίδια. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η βασική λόγη και ελπίζουμε ότι θα είναι το ίδιο επιτυχημένο στον ΠΑΟΚ όσο ήταν και στην Παρτιζάν. Ο κ. Δαβαλιάρας. Καλησπέρα, καλή επιτυχία.
Είπε νωρίτερα ο coach ότι θέλει να πετύχει πράγματα στον ΠΑΟΚ. Ο στόχος που τέθηκε από το τέλος κιόλας της περασμένης σεζόν είναι ο πρωταθλητισμός. Τι έχει να πει γι' αυτό και σχετικά με τους άλλους δύο στόχους, δηλαδή πορεία στην Ευρώπη και κύπελο. You said that you want to achieve things with the club from last season and especially this season. The main goal of the club is to win the championship. And what do you comment on that and how do you comment on the rest two targets being successful in Europe and winning the cup? First, they have successful season for me in last season. This is my opinion. You play in the European very well. You go to the next round. Okay, you fight to the end for the Champions League. Of course, I'm coming here not for to be. I want to be to upgrade everything, and I believe in this. Of course, we have everything for this. Need some small things. What I want to change, and I believe, of course, we will fight. But in football, you can promise nothing. You know, I can promise only to show myself. You will see my system of work. You will see my football and my way of football. And to promise to take the championship at something is not possible normally. Yeah. But of course, if I not do what the former coach do, it's not successful. No? Of course, but okay, we need the time to speak about my work, and you will see everybody to see how I play and what I do with the team. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι η περασμένη σεζόν ήταν επιτυχημένη για τον ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκε πολύ καλά στην Ευρώπη, πέρασε στη φάση των 32, πάλεψε για την έξοδο στο Champions League και θέλω του χρόνου να τα πάμε ακόμα καλύτερα και πιστεύω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως είπα και πριν, έχουμε τα πάντα, είναι μερικά πράγματα μικρά που οποία θέλω να αλλάξω σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να δώσεις υποσχέσεις, δεν μπορείς να πεις ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν είναι κάτι τέτοιο σωστό. Αυτό που εγώ θέλω να σας πω και θέλω να δείτε είναι το τρόπο δουλειάς μου, το στυλ ποδοσφαίρου που θέλουμε να παίξουμε και φυσικά να πετύχουμε περισσότερα πράγματα σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν. Αν δεν το καταφέρουμε, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για μια επιτυχημένη σεζόν, αλλά θέλω να δείτε το στυλ ποδοσφαίρου που θα παίξουμε, το πώς θα δουλέψουμε το επόμενο διάστημα και να μπορείτε να κρίνετε κι εσείς μόνοι σας. Κύριος Παυλίδης. Καλησπέρα και από μένα. Στον κύριο Μίχελ ήθελα να ρωτήσω αν στις επαφές που έκανε και πριν καταλήξουν στον κύριο Στανόγεβιτς υπήρχαν προπονητές που δεν ήταν διατεθειμένοι να έρθουν στην Ελλάδα λόγω του χαμηλότερου επίπεδου που υπάρχει σε σχέση με άλλες χώρες και αν ισχύει το ίδιο και για κάποιους παίκτες οι οποίοι το σκέφτονται δεύτερη και τρίτη φορά λόγω της γενικότερης κατάστασης και αναξιοπιστίας που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Question is for you. If in the contacts that you have for appointing a new manager, you spoke with coaches and managers that they didn't want to come to Greece because of the poor standard of the Greek football and what is happening on and off the pitch, and also if you have spoken with players having the same mentality that they don't want to come to Greece, they're not willing to transfer to Greece. Yeah, this is one of the phenomena that the Greek football generally, not only what is going on the pitch, but also how to say, image of work of federation is not so good, and sometimes we have really problem that first question is about the real situation inside the football in the Greece, and we had the cases also with the coaches, and we had the cases also with the players, especially from bigger championships, like if you talk to somebody from Italy, Spain, Germany, France, there are a lot of questions. They have a lot of information. Every player who has to come to the Greece immediately calls some teammates or friends who had experience from the Greek football and openly say, we had some cases when the players said thank you for invitation, the same the coaches, but Greece is not attractive for us. Αυτό είναι ένα από τα φαινόμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν έχει να κάνει τόσο με όσα συμβαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο όσο με τη γενικότερη εικόνα που υπάρχει στο εξωτερικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την οργάνωση, για την ομοσπονδία. Οπότε ναι, είναι μια ερώτηση
που μας γίνεται και είναι μια φιλοσοφία την οποία την αντιμετωπίζουμε όταν πας να μιλήσεις είτε με κάποιον προπονητή είτε με ποδοσφαιριστές, είναι πολλές φορές που σε ρωτάνε το τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε είχαμε περιπτώσεις και με προπονητών και ποδοσφαιριστών, ειδικά από προηγμένα πρωταθλήματα, από Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, όπου όταν τους προσεγγίσαμε έψαξαν να μιλήσουν με πρώην συμπαίκτες τους ή με ανθρώπους που έχουν περάσει από την Ελλάδα για να μάθουν πληροφορίες για το σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο, και υπήρχαν περιπτώσεις και για παίκτες και για προπονητές, επαναλαμβάνω, που μας είπαν ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι μέσα στις προθέσεις μου να έρθω στην Ελλάδα και να συμμετάσχω στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Even today I got just fresh example, one SMS from one goalkeeper from top 4 championship who prefers to go to second league in England championship instead of Greece. This is football reality. Ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή έλαβα ένα μήνυμα από έναν τερματοφύλακα που προέρχεται από τα 4 κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη, που μου απάντησε ότι προτιμά να πάει στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, στην Championship ή κάποιο άλλο πρωτάθλημα, παρά να έρθει στην Ελλάδα. Κύριε, νομίζω ότι με την τελευταία αυτό το τελευταίο απάντηση ήταν όλα τα λεφτά. Ακριβώς. Στην Ουγκάντα δεν ερχόμαστε. Ένας τερματοφύλακας προτιμά να παίξει όχι στην Premier League, στη γάμα εθνική ούτε στην Championship, στη δεύτερη Αγγλίας. Ναι, γάμα εθνική. Προτιμάει βέβαια στη δεύτερη Αγγλίας, βέβαια, παρά να έρθει στην Ελλάδα. Βέβαια, γιατί σου λέει άμα πάθω τίποτα εκεί, άμα πάθω καμιά σκολικοειδίτητα, μπορώ να πάω στο Ιπποκράτιο και να πεθάνω. Ή στο Αχέπα. Τι έγινε, μωρικότα και λαϊδάς. Ναι, και λαϊδάω, γιατί είναι μη και λαϊδάω, γιατί τι έγινε. Σου λέω, με κουράσαν. Σου λέω. Με κουράσανε. Σε κουράσανε. Με κουράσανε. Σε κουράσανε. Αυτά που είχα να πει τα είπανε. Ναι. Τι παραπάνω. Σε κουράσανε. Άμα είναι για τον Άρη, κάνει το μάγκα. Άμα είναι για τον Ηρακλή, κόψ τους. Για τον Πάοκ, με παράτρεχο. Τέλος. Τάπε. Στεφάνοβιτς, άσε που να λες και αυτά που λες εκτός αέρα. Λες, όχ. Όχ, Φράγκο δεν θα δώσουν. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν. Καλά που ήρθες να κάνεις βόλτα με το αυτοκίνητο. Δεν θα το πάρω το αυτοκίνητο, το πήρα. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, δεν το λέω για να μου πεις μπράβο. Μπράβο, Γρηγόρη. Πότε το πας πίσω. Όποτε θέλω. Α, εντάξει, μπράβο. Όποτε θέλω. Μπράβο, Γρηγόρη. Κότα με λυρί. Μπράβο, Γρηγόρη. Κότα με λυρί. Έλα, πάμε. Τραβήξω ένα βιντεάκι, να δω γιατί αμαξάρα είναι. Μπράβο, τράβα και ένα βιντεάκι. Λοιπόν, για χρώματα με τη μεγαλύτερη καλλιτικότητα, την υψηλότερη και αντοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλάση 1, υπάρχει μόνο ένα όνομα, το Vitex Classic. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Για ένα κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες, τρία καταστήματα Κοσμάογλου, Φιλίππε 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 23 14 80 606. Μπράβο, Γρηγόρη. Πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μπράβο, Γρηγόρη. Γιατί μπράβο, ρε. Μπράβο, Γρηγόρη. Γιατί. Γιατί πάμε, μάθαμε ότι κανένα σοβαρό παίκτη και προπονητή δεν έρχεται στην Ελλάδα, οπότε υπομείνει. Αυτό ρε φίλε, ήταν ναι. Η φάπα. Ποια φάπα. Όχι. Το λέμε καιρό. Αυτό είναι η φάπα. Μας επιβεβαιώνει ο άνθρωπος. Τους τελευταίους οι οποίοι ευελπιστούν. Ουγκάντα! Ουγκάντα! Αυτό πεινάει. Έχει πάρει και. Ουγκάντα είστε! Σε χαϊδεύει ο Πασκάλ και χαίρεσαι. Ένα θέμα σα, Βαλκάνη! Δεν μου λες. Δεν έρχεται, λέει. Δεν μου λες. Καλύτερα να πάει να παίξει στην επανομή της Αγγλίας παρά στην Ελλάδα, ο άλλος. Και τώρα τι θα γίνει με το Σαββίδι. Μπαμπά! Θα αρχίσει να κλαίει. Με το Σαββίδι, ρε. Ο κοντός θα κλαίει ο μικρός. Μπαμπά! Μπαμπά! Δεν έρχονται, μπαμπά! Πάνε γάμα Αγγλίας. Τρομερά πράγματα. Ο χοντρός και φαλακρός πεινάει. Πήγε έξω να παραγγείλει από το delivery.gr. Αν πεινάτε κι εσείς, κατεβάστε το σχετικό application είτε στο κινητό είτε στο tablet και πάρετε ό,τι θέλετε ανάμεσα από 2.500 προσφορές που υπάρχουν. Διάλειμμα και παρακόμαστε αμέσως μετά με τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στα Lidl έχεις αμέτρητα καλά στο καλάθι σου χωρίς να ξοδέψεις πολλά. Έλα στα Lidl από 5η έως Σάββατο για φρουτοποτό ροδάκινο Εβίβα. 1 λίτρο 50% φθηνότερα 39 λεπτά. Μπισκότα το Στάντα. 4 συσκευασίες 200 γραμμαρίων 27% φθηνότερα 1,29. Και μπανάνες το κιλό σε απίστευτη τιμή 99 λεπτά. Όλα τα καλά στα Lidl.
Πέμπτη σήμερα και βολέψου στη σαμπρέλα σου. Ετοιμάσου να ζήσεις μια δροσερή φιδίσια διαδρομή 200 μέτρων από την κορυφή του Λόφου ανάμεσα σε δέντρα και πράσινο. Life is waterful στη Waterland. Ήταν το δελτίο καθημερινής δροσερής τρέλας από τη Waterland και το Μετρόπολης 95,5. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Το αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεθαναστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη ποιότητα και μοναδικές τιμές. Από τον Κοσμάογλου. Για ποικιλία, εξειδικευμένες χρωματικές προτάσεις και τεχνοτροπίες. Μήπως χρειάζεστε και εσείς νέο χρώμα στη ζωή σας. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Από τον Κοσμάογλου. Τον ειδικό στο χρώμα. Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τηλέφωνο 2310-480-606. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 4.800.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ, από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Αχ, τι ωραία. Έρχονται οι ζέστες. Έρχονται οι ζέστες και 350.000 ευρώ ζεστά μετρητά στο δροσερό περιβάλλον του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ετοιμάσου για καυτές καθημερινές κληρώσεις και καυτά jackpot στα slot machines όλο τον Ιούνιο. Αχ, τι ωραία! Έρχονται κέρδη! Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α. Φέτος θα κάνετε tour με την παράσταση. Tour στα Φρέτζιο θα κάνουμε. Μα... όταν τελειώνει η παράσταση, βουρ για παγωτό. Σήμερα θα μου γυαλίσει η Φουντελίνα. Αύριο η Νόνα Μπέλα. Μετά η Βραζιλιάννα. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Έχω αδυναμίες. Συγγνώμη, τρώτε. Γλύφω, κύριε. Γλύφω. Κακό είναι κι αυτό. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένους. Πώς θα επισκεφτείς το Regency Casino Θεσσαλονίκη? Με τα λεωφορεία μας, δωρεάν και γρήγορα. Καθημερινά δρομολόγια από Λευκό Πύργο, Καλαμαριά, Τούμπα, Γιαννιτσόν, Ηλιούπολη και νέο δρομολόγιο Express από την πλατεία Ευόσμου. Δωρεάν μεταφορά από και προς το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο 2310-491-100 και στο www.regencycasinos.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α. Κασενκάρι υπάρχουν πολλά, αλλά το κασενκάρι του καφέ και των τροφίμων είναι μόνο ένα. Θερμαϊκός κασενκάρι. Όλα τα είδη του καφέ και των τροφίμων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλέον, ροφήματα, απορρυπαντικά, ποτά, αναψυκτικά. 17 χρόνια στο χώρο της χοντρικής. Τώρα και με νέο κατάστημα στην περιοχή αεροδρομίου. Αν είσαι επαγγελματίας, έχεις βρει τον παράδεισό σου. Θερμαϊκός κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας στην περιοχή αεροδρομίου. Θερμαϊκός κασενκάρι. Ο παράδεισος του καφέ και των τροφίμων. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει.
εμείς το σούσι με απίθανους συνδυασμούς γεύσεων. Koi Sushi Bar. Σούσι για όλους. Πεντανόστιμο. Θα το λατρέψεις. Λατρέψεις. Απόλαυσέ το στο Koi Sushi Bar. Μητροπολίτου Ιωσήφ 3. Στο κέντρο. Delivery 2310-23-2008. Koi Sushi Bar. Βάλτο στο καθημερινό σου πρόγραμμα. Τι θα γίνει, κυρία μου, με το αυτοκίνητο? Θα το πάρετε να φύγουμε? Μα δεν βλέπετε. Έμεινα. Δεν παίρνει μπρος. Και ποιο το πρόβλημα? Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Πάρε τώρα στο 685002 για να στο μεταφέρει γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια στο συνεργείο σου. Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Με εξειδικευμένο προσωπικό εγγυάται την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά του οχήματός σας όλο το 24ωρο. Το συστήνουν και οι μηχανικοί αυτοκινήτων. Τηλέφωνο 685002. Παρέχεται και δωρεάν χώρος φύλαξης. Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Για αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια, σκάφη και τροχόσπιτα. Ο Ιούνιος έφερε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά έφερε και σούπερ διαγωνισμό στα αγαπημένα σου καταστήματα Φουρός. Πες τώρα στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, κάνε σερ το διαγωνισμό και comment ποιο είναι το αγαπημένο σου κατάστημα For All και ίσως να κερδίσεις μία από τις 30 δίμηνες συνδρομές στο νούμερο 1 γυμναστήριο της πόλης, το Mad Gym. Σούπερ διαγωνισμός και σούπερ προσφορές. Καταστήματα For All. Μικρά σε τιμές, μεγάλα σε ποικιλία. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Αν θέλεις να τρως καλά τη νύχτα και τη μέρα, φαγάκι σπιτικό με γεύση και μεράκι, στο Βάλσαμο επήγαινε στα δυτικά της πόλης. Παραδοσιακό εστιατόριο Βάλσαμο. Με την ποιότητα του ψητοπολίου Στέλιος. Μαγειρεμένο φαγητό, χειροποίητο ζυμαρικό, τηγανιές και σνίτσελ αν ζητάς, στο Βάλσαμο πρέπει να πας. Ανοιχτά μέχρι το πρωί. Παραγγελίες 2310-602955. Βάλσαμο και Γιάννες. Αγνώστου στρατιώτη 3 στην Πολύχνη. Το νέο στέκει στα δυτικά από το μεσημέρι μέχρι το ξημέρωμα. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης. Μεϊμάρης, Ελπίδος 34 στις Σικές. Τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά με γαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου. Έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη Γωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, οτιδήποτε άλλο πρόβλημα αφορά κλειδιά ή κλειδαριές, πάτε εκεί, τηλεφωνείτε, είπαμε, στο 85 27 27. Άμεσα, γρήγορα και οικονομικά θα σας δώσω τη λύση. Λοιπόν, ναι. Είπες, είπα, εκτός αέρα, ναι, ότι το μήνυμα ελήφθη. Ποιο μήνυμα? Ότι δεν βλέπεις να γίνονται σε καμιά ομάδα ακριβές. Σε καμιά ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ μιλείς. Σε καμιά ομάδα, φυσικά. Και δεν βλέπεις να γίνονται καλές και ακριβές μεταγραφές. Το είπα εδώ και καιρό. Ναι, για τώρα μιλάμε. Φρέσκα κουλούρια. Το είπα εδώ και καιρό, δεν χρειάζεται εδώ. Το κατάλαβα. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία, το κατάλαβα. Η απάντηση το ότι δεν έρχεται κανένας καλός παίκτης. Δεν είναι δικαιολογία, είναι αλήθεια. Ναι, αυτό μαζί είμαστε ότι είναι αλήθεια. Ναι, στην Ουγκάντα δεν πάω. Δεν πάω, ρε φίλε, πώς θα γίνει.
Εσύ πα στι γαζέλε εκεί, πώ τι λένε. Να κάνει τζόκινγκ στι γαζέλε δίπλα, στη Βραζιλία. Οι γαζέλε, ναι, στι γαζέλε δίπλα. Πώ λέγεται, φαβέλε. Στι φαβέλε. Στι φαβέλε, ναι. Πα. Στι γαζέλε πηγαίνω τρέχω. Λέγε ρε γορίλα, πα. Στι φαβέλε. Στι φαβέλε, όχι. Δεν ούτε να μπει. Ούτε να μπει. Ο άλλο γιατί να έρθει στην Ελλάδα. Στου απολίτε του. Είναι απολίτη. Απολίτη είναι οι Έλληνε. Δηλαδή, συγγνώμη. Στην Αγγλία κάθε μέρα. Ναι. Είτε φανατική είτε. Δεν μιλάω για την μπάλα ρε κόκκινα, γενικά μιλάω. Γενικά. Στην Αγγλία πας εκεί. Κινδυνεύουν να σκοτωθούν. Ποιο κινδυνεύουν στη Γαλλία γύρω από τρομοκρατικά χτυπήματα. Ναι, και. Δεν φοβούνται εκεί και θα φοβηθούν εδώ. Δεν φοβούνται, ρε φίλε, γιατί έχουν κράτος εκεί. Έχουν αστυνομία εκεί. Έχουν, έχουν πολιτισμό εκεί. Έχουν κράτος και κάθε ομάδα έχουν ένα τρομοκρατικό. Εντάξει, και τι να κάνουμε δηλαδή. Άμα ζωστεί ένα μέχρι δεν μπορούν να το κάνουν οι άνθρωποι. Δεν φοβούνται. Ρε φίλε, λες ότι εκεί είναι κράτη και εδώ δεν είναι. Όχι, δεν είναι κράτος εδώ. Εκεί αρρωσταίνει κάποιο. Πάει και το. Δεν έχει αντίπαλο το κράτος. Εδώ, άμα αρρωστήσεις και ναι. Είναι να πάρεις καμιά σύνταξη, ναι. Έχουν τη φιλοσοφία, σε πεθαίνουν. Τι ναι. Σου λέω, τι λοιπόν, σου λέω, ρε, και σου λέω. Ότι έξω γίνονται τρομοκρατικά χτυπήματα. Πάρει, και εντάξει, κυβέρνη... ρε κόκκινε, είναι βλάκες αυτοί που είναι 28 χρονών και θέλουν να πάνε στη Γάμα Αγγλίας και δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Φταίνε αυτοί οι ηλίθοι και δεν φταίμε εμείς. Εμείς είμαστε καλοί. Είμαστε σωστοί. Δεν είπα ότι είμαστε καλοί. Είμαστε εντάξει, είμαστε οργανωμένοι. Ποτέ. Δεν έχουμε φάει λεφτά από τους παίκτες. Εδώ έχουμε κομμουνιστή πρωθυπουργό. Κάτσε ρε να μάθεις. Έχουμε κομμουνιστή πρωθυπουργό. Να βγούνε. Περίμενε. Αυτός που διάβαζε Μάρξ. Χουρχουρχουρ. Και επειδή διάβαζε Μάρξ. Και τι έγινε τώρα. Αυτή είναι η δικαιολογία σας. Και η δικαιολογία των κουκουέδων. Ένα λέει αυτός δεν είναι κομμουνιστής. Αφήστε το παραμύθι. Ποιο κουκουέ, ρε, φίλε. Να βγουν οι κουκουέδες τώρα. Να βγουν οι κουκουέδες τώρα. Σε αυτό που ψηφίζει ο Τσίπρας, ο πρώην κουκουές, που έλεγε ναι για τους εργάτες και οι εργαζόμενοι και τα εργοστάσια και τις σαχλαμάρες. Ναι, ναι, ναι. Που ψηφίζει νόμο να μπορούν να πτωχεύουν πάλι οι ομάδες και να ξανακάνουν νέα βημή. Και θα ωφεληθεί και η Καλαμαριά σε αυτό. Και στην Αμερική υπήρξε καινούριο νόμο στον Τραμπ. Απραμπραμπραμ. Από ναι. Τον Τραμπ. Ναι. Τι πραμπραμπραμ. Τραμπ. Τραμπ, ναι. Ντόναλντ Τραμπ. Ντόναλντ Τραμπ, ναι. Τι ναι. Όπου λέει ότι μια επιχείρηση μπορεί να προλάβει. Ναι. Προσωπικό χωρί να του ασφαλίσει. Μα και τι είναι ο Τραμπ, κομμουνιστή. Σε ρωτάω. Εγώ σε απαντάω. Το δέχεσαι. Ναι, ναι, ρε, το δέχομαι. Το δέχεσαι. Το δέχομαι. Okay. Το δέχομαι γιατί το δέχομαι. Το δέχομαι γιατί αυτό είναι καπιταλιστή. Δεν είναι κομμουνιστή. Όταν ο κομμουνιστή. Άκουδα κόκκινε. Άκουδα. Από τον άθεο, τον άπιστο κτλ. Δέχομαι ό,τι αμαρτία και να κάνει. Από σένα δεν το δέχομαι. Επειδή έκανε... Περίμενε. Όχι, δεν. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Από τον καπιταλιστή. Δεν έχω καμία φιλοδοξία και ωραία, καμία απέτηση. Και ποιος είπε ότι δεν είναι καπιταλιστής. Περίμενε ρε. Ο Τσίπρας δεν είναι. Σταμάτα ρε κόκκινε. Όταν μου παρουσιάζετε λοιπόν στο ΚΚ κουκουές και αριστερές ιδέες και πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες και μουσια ναι. Και μίκηδες οδωράκηδες ναι, και σαχλαμάρες. Ναι, ναι, ναι. Για μένα έχει σαχλαμάρες και ναι, αηδίες. Ναι, ναι, ναι. Και δημιουργεί αντιεργατικούς νόμους. Κατεβάζει συντάξεις. Κατεβάζει. Πολύ ωραία. Μισό λεπτό. Ναι. Ο κομμουνιστής. Ο ΔΜΕ κομμουνιστής. Δεν με νοιάζει ρε κόκκινε. Ο ΔΜΕ κομμουνιστής. ΔΜΕ κομμουνιστής, ΔΜΕ χριστιανός δεν με νοιάζει. Αυτό λέει ότι. Βέβαια, για. Δεν με νοιάζει. ΔΜΕ και ΖΜΕ δεν έχει. Όταν είσαι. Όχι, αυτός όχι, είναι ΔΜΕ. Όχι, όχι. Οι κομμουνιστές. Ή είσαι κάτι. Ή δηλώνουν. Αυτοί δηλώνουν. Μη ρε κόκκινε. Αυτοί είπαν θα σκίσουν τα μνημόνια και σκίσανε καθόλου. Περιμένω λοιπόν τους κουκουέδες να βγάλουν μια ανακοίνωση εναντίον του Τσίπρα. Και φυσικά οι κουκουέδες όταν οι ίδιοι είναι εργοδότες, οι ίδιοι να είναι καλοί εργοδότες. Γιατί ούτε οι ίδιοι είναι καλοί εργοδότες. Είναι για κλωτσιές. Συμφωνούμε. Άρα λοιπόν το παραμύθι αφήστε το. Συγγνώμη, ρε φίλε. Αφήστε το παραμύθι. Ποιο, επειδή δήλωσε ότι είναι αριστερός, πρέπει να δει να το δεχτώ ότι είναι. Το δεχτείς, κόκκινα. Αδιά το δεχτείς. Και ο άλλος δήλωσε, ο άλλος που δεν δήλωσε φασίστας, γιατί το λες φασίστα. Το πατακό και τον Παπαδόπουλο. Η συμπεριφορά του τον κάνει. Και η συμπεριφορά του τον κάνει. Η συμπεριφορά του Τσίπρα τον κάνει δεξιό. Ναι. Δεν τον κάνει αριστερό. Ναι. Επειδή δήλωσε αριστερός. Δεν δήλωσε. Και επειδή δήλωσε. Και εμένα τι με νοιάζει. Και ο Σιμίτης δήλωνε αριστερός και ήταν η πιο δεξιά κυβέρνηση που πέρασε ποτέ. Που σημαίνει τι. Που ότι σημαίνει ότι δεν πιστεύω εφαρμοσμένη, σε δεν πιστεύω σε ταμπέλες. Δεν πιστεύω. Εφαρμοσμένη αριστερά. Ότι ο κόσμος πλέον... Εφαρμοσμένη αριστερά δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά. Πάει πρώτον. Δεύτερον. Τι θες κι άλλα. Okay. Θες να μιλήσουμε. Και λοιπόν. Τι και λοιπόν, δεν έχει και λοιπόν. Και λοιπόν. Και λοιπόν, δεν έρχονται σε μια χώρα τέτοια ποδοσφαιριστές 27-28 χρονών, οι οποίοι είναι να πάρουν ένα 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Πρώτον, δεν τα δίνουν αυτοί οι τσιγκουναράδες που κάνουν τους προέδρους των ομάδων. Σωστά. Αυτοί οι γύφτοι. Και δεύτερον, γύφτοι. Και δεύτερον, είναι και αυτό που λέει ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Σωστά. Ένας άνθρωπος
σωστός επαγγελματίας δεν έρχεται στην Ελλάδα. Θα έρθει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, από την Αμερική, ένας καλός γιατρός στην Ελλάδα να κάνει τι, να πάρει 800 ευρώ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μαζί σου. Φεύγουν οι Έλληνες. Ο άλλος που είναι σωστός, παίκτης καλός, δεν είναι τραυματίας, η καλή φυσική κατάσταση, ταχύτητα, τέχνη, σκοράρισμα, γιατί να έρθει εδώ. Πολύ ωραία τα λες. Πολύ ωραία τα λέω. Πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, δίκαια λέμε κι εγώ κι εσείς στον κόσμο, εδώ και αρκετό καιρό, μην περιμένετε μεταγραφές στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, σε καμία ομάδα. Ναι, με συγχωρείς. Σε συγχωρώ. Άλλο το ένα θέμα και άλλο το άλλο. Όχι, αυτό είναι. Τι. Μισό λεπτό. Και επειδή εμείς. Επειδή εμείς τώρα, επειδή εμείς τώρα πρέπει, να πουλήσουμε, πρέπει να πουλήσουμε στον κόσμο ελπίδα, ναι. Μπορεί να γράψουμε 50 παίκτες που είναι να έρθουν και να μην έρθει κανένας. Και να γράψουμε και 70 προπονητές και να έρθει αυτός ο Σέρβος. Δεν πουλάμε ελπίδα. Πώς δεν πουλάς ελπίδα, πώς θα ζήσεις. Πώς θα ζήσω. Θρησκείες, κόμματα ό, πουλάνε ελπίδες. Δημοσιογράφοι θες... πουλάνε ελπίδα. Εσύ τι πουλάς. Αέρα κοπανιστό. Αέρα κοπανιστό. Κακό είναι. Ό,τι θες πουλά. Αέρα κοπανιστό. Αν αγοράζει ο άλλος, δεν σε καλό. Αέρα κοπανιστό πουλά. Πουλά, αέρα κοπανιστό. Απαγορεύεται. Όχι. Άπαξ και τον πουλά. Υπάρχουν άνθρωποι ικανοί να πουλήσουν πάγο στους Εσκιμώους. Ωραία. Αυτή είναι αξιοθαύμαστη. Και εσύ είσαι κατασκευαστής ψεμάτων. Είσαι σωστός. Είσαι ο κύριος Γρανάζης του ψέματος. Ναι, η διαφορά ποια είναι. Ποια είναι, ρε, ποια είναι. Ότι ο πολιτικός, ναι. Ο οποίος λέει ψέματα, ναι, ναι. Επηρεάζει το αύριο το δικό σου, τη ζωή σου, ναι. Τη ζωή τη δική σου και των παιδιών σου. Δεν σε κλαίω, δεν με κλαίω. Μισό, δεν κλαίω. Δεν σε κλαίω. Το δικό μου το ψέμα, ναι. Όπως το λες εσύ, ναι. Δεν επηρεάζει τη ζωή κανονός. Ναι. Εγώ θα πω, δηλαδή, ναι. Ο Ηρακλής αντί για 30.000 και 35.000. Ναι. 40. Ναι, ναι, ναι. Και τι έγινε. Σωστό, ναι. Θα πάθει κάτι κάποιο. Ενώ το ψέμα αυτού είναι ότι θα σκίσω το μνημόνιο. Δεν θα κλείσουν ποτέ οι τράπεζες. Δεν θα έχουμε capital controls. Ότι θα τρέχουν οι Ευρωπαίοι από πίσω μας έχει διαφορά. Επηρεάζει τη ζωή μας. Το αύριο. Καλά κάνει και το λέει. Τα δάνειά σου. Καλά κάνει και το λέει. Καλά κάνει και το λέει. Κάνει καλά και το λέει. Γιατί υπευθύνεται σε Ζουλού. Αν δεν απευθυνόταν σε Ζουλού, δεν θα τα έλεγε αυτά. Ξέρει αυτός που τα λέει. Τα λέει σε σένα, σε μένα, στον Ιχολίπτη. Όχι, ρε. Σε αυτό που ακούει κάτω. Απευθύνεται σε Λουλού. Σαν του λόγου. Σε κάτι μπαϊσέκ. Ο πολιτικός απευθύνεται σε τριτοκοσμικούς ανθρώπους. Σε μάω. Απευθύνεται σε καρνίβαλους. Όχι, απευθύνεται σε έναν κόσμο ναι, σε τι? Ο οποίος γαλουχήθηκε Μπράβο. Επί 50 χρόνια Μπράβο, μια ναι. Λογική κοινοτροπία. Ποια λογική κοινοτροπία. Να περνάει το κατόφλι ναι. Του βουλευτή Ραπτόπουλου, ναι, ναι. Του βουλευτή Κόκκινου Μπράβο, και να αυτό, λέει ναι. Είμαστε 15 άτομα στην οικογένεια. Ωραία. Είμαστε 23. Ποιος Πού θα βάλεις το γιο μου. Ναι, ναι. Για να σε ψηφίσω. Αυτό δεν φταίει ο πολιτικός, εσύ φταίς. Είπα εγώ όχι. Άρα απευθύνεται σε καρνίβαλο. Γαλουχήθηκε. Άρα λοιπόν, γιατί βρίζετε γαλουχ... από τα ράδια. Δεν είναι καρνίβαλο. Τα μούτρα σας τα βρίζετε. Δεν είναι καρνίβαλο. Καρνίβαλο. Αυτοκριτική καρνίβαλο. Αναχαθείτε. Αυτή τη στιγμή κάνω αυτοκριτική. Αναχαθείτε τουρκόγυφτη. Καρνίβαλοι. Αυτή τη στιγμή κάνω αυτοκριτική. Ατουρκόγυφτη. Όταν μάθουμε τόσα χρόνια ναι. Να λειτουργούμε κατά τέτοιο τρόπο. Και να μάθετε. Είναι να μάθετε αλλιώς. Είναι λογικό να προσγειωνόμαστε ανώμαλα. Αυτό ξέρει ποιο το έφερε στην Ελλάδα. Οι παππούδες μας από τη Μικρά Ασία. Αυτό το ρουσφέτι. Τούρκικο είναι. Είπε στη μαγική λέξη. Μπράβο. Τι. Όλοι αυτοί η εδώ είναι μακρι... από το Όλοι αυτοί οι μικρασιάτες, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, όλοι αυτοί από την Τουρκία που ήρθαν εδώ πέρα κτλ. Όλοι αυτοί φέρανε αυτή τη βρωμερή και τρομερή νοοτροπία. Όλοι αυτοί εδώ πέρα. Οι προγόνοι μας. Με αυτό το ρουσφέτι. Το καθιερώσανε. Ορίστε. Πες, μίλα. Όχι. Παίζετε. Ναι. Εγώ θα σου πω το εξής. Τι τα 400. Κάτι το οποίο δεν μας τιμά, μας λυπεί. Τι μας λυπεί. Παρότι εγώ 4 ώρα καρδιοχτυπώ να δω τα κορίτσια μας να διαλύουν τις τουρκάλες. Καπάκι να πάρουμε κι εμείς να λήξουμε καμιά χολίστερη. Να διαλύουν τις τουρκάλες. Και θα διαλύσουν. Λέω το εξής. Θα τις κάνουν. Τα 400 χρόνια σκλαβιάς ναι. Από τους Τούρκους μας κάναν μεγάλο κακό. Εντάξει, το Παπαδαριό που υποστηρίζεις εκεί τα είχαν βρει με τους Τουρκαλάδες, μια χαρά ήταν. Μην μπερδεύεις την εκκλησία ΑΕ. Μια χαρά ήμασταν. Μην μπερδεύεις την. Και η φασαρία, το Παπαδαριό, μια χαρά ήταν πολεμένο. Το κρυφό σχολείο. Βράζει το κρυφό σχολείο τώρα και τις βλάκες. Το κρυφό σχολείο. Μια χαρά τα βρήκανε. Καλογέρον έργο ήταν. Καλογέρον έργο ήταν. Με τους Τουρκαλάδες μια χαρά τα βρήκανε. Καλογέρον έργο ήταν. Βράζει από εκεί πέρα καλογέρον έργο. Έργο καλογέρον ήταν. Τα βρήκανε με τους Τουρκούς. Δεν μπορείτε να παραχαράξετε την ιστορία. Δεν μπορείτε. Αυτή είναι η ήττα μας η μεγάλη σήμερα. 400 χρόνια. Που ακούς ναι. Ότι έρχεται, ότι ζητήσαμε από έναν τερματοφύλακα να έρθει ναι. Και προτίμησε να πάει στη δεύτερη ανία. Σε πείραξε. Δεν με πείραξε. Δεν θα φας το μεσημέρι. Γαρδούμπες, δεν θα φας. Είναι άλλο ναι. Να έχεις μια ναι. Ανίατη ασθένεια. Ναι, 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 ναι. Και άλλο να στη λένε και από να την ξέρεις. Πότε ήμασταν σκλαβωμένοι 400 ευρώ. Τη χρονολογία μου λες. Ποια χρονολογία ήμασταν. Την ξέρεις. Δεν πάμε καλά. 400 χρόνια σκλαβωμένοι, ούτε τη χρονολογία ξέρεις ποια είναι. Δεν πάμε καλά.
Από πότε ρε ήμασταν μέχρι πότε, ξέρεις. Πες στον κόσμο. Έχω τον Παπινιώτη μπροστά. Τον Παπινιώτη. Θα μπει στο Google τώρα να δει. Εγώ να μπει. Ας τώρα πάει στο διάλογο, ρε αγράμματι. 29 Μαΐου έπεσε η βασιλεύουσα. Ποια, 29 Μαΐου. 1353. Μέχρι πότε ήμασταν σκλαβωμένοι. Μέχρι το 1821. Και μετά άλλα 200 χρόνια πέραμε δανεικά για να ζήσουμε. Πολύ ξεφτύλες είμαστε. Μάθε και τι δανεικά πήραμε. Πολύ ξεφτύλες είμαστε. Πώς τα πήραμε. 400 χρόνια σκλαβωμένοι. Okay, και μόλις απελευθερωθήκαμε, πήραμε δανεικά για να ζήσουμε 200 χρόνια. Και πέσαμε ρεδιά. Να διαβάσω. Πέσαμε ρεδιά όλε στην περίπτωση που πρέπει εμεί να τα γυρίσουμε πίσω. Για τα μπήκα πουθενά να διαβάσω για να το πω. Τι μπήκες να διαβάσω. Μπήκα πουθενά να το διαβάσω. Πέρα τώρα, Google, τι λέει εκεί. Άλωση. Τι είναι αυτό. Τι έσαι τώρα, εσύ τον πιστεύει. Ένα άλωση γράφει εδώ. Τι, στο Google. Είναι. Τι γράφει άλωση. Τι γράφει άλωση. Καταρχήν δεν φορά γυαλιά. Πολύ γυαλιά δεν βλέπει. Πάω τα φέρω, ναι. Αυτό είναι το email που. Μη στεναχωριέσαι. Εντάξει, εντάξει. Καλά. Για άλλη δουλειά έπρεπε να φύγει στήλη. Σε πείραξε. Γάμα Εθνική Αγγλίας που εμένα με πείραξε που είσαι τόσο κότα. Κότα είμαι. Που όταν είπα ότι κόβουμε τη συνέντευξη. Α, εγώ δεν αναλαμβάνω. Δεν ξέρω τίποτα. Μας λένε εδώ έχει η συνέντευξη τύπου ο Κωστένογλου. Γρηγόρη, αν θα βάλεις Κωστένογλου θα κάνεις μόνος. Εγώ θα φύγω. Ναι. Έχει η συνέντευξη τύπου Παντελίδης. Γρηγόρη, αν θα βάλεις Παντελίδη, εγώ θα φύγω. Ναι. Ήταν εδώ όρθιο σαν προσκοπάκι. Πάρε τηλέφωνο για να βγάλουμε το μημάρι. Ήταν σαν προσκοπάκι. Το λέω το κόβουμε, λέω αυτό πράγματι είναι. Μιλάει ο ένας, καλωσορίσατε. Μιλάει ο άλλος, καλωσορίσατε. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι κολλημένος στο 4-4-2. Καλά, αυτό εγώ στο παιδί, δεν άκουγε ούτως ή άλλως. Άκουγα και στα μαστέ, έφραζα και από τα αγγλικά στα ελληνικά. Εσύ ξέρεις αγγλικά. Ναι, πού τα άμαθες, ρε. Τζουβελάκι Κυρμελίδου, 4 χρόνια μια τάξη πήγες. Δεν σε ξέρω εγώ. Και ήρθε ο Πάτερ Παναγιώτης και παρακαλούσε την κυρία Κυρμελίδου να σε περάσει. Ο Πάτερ Παναγιώτης ήρθε. Και λέει κυρία Κυρμελίδου, σας παρακαλώ, εντάξει κτλ. Ποιο ξέρει εκεί πέρα, θα κάνει κανένα μνημόσυνο, κύριε Κυριακή. Όταν ήρθε. Τι να σε κάνω, κικμπόξερ. Ποιο κικμπόξερ. Ο δύο μέτρα. Αυτό που έχασε σε ένα λεπτό νοκάουτ που βγήκε. Ποιο τον έκανε συνέντευξη. Τι συνέντευξη. Εγώ τον έκανε συνέντευξη. Εσύ τον έκανε συνέντευξη. Ποιος τον έκανε. Πού είναι η συνέντευξη που τον έκανε. Μιλούσε αγγλικά. Πώ τον μιλούσε. Φύγε πέδω, ρε, ελληνικά το μιλούσε. Εσύ ελληνικά δεν ξέρει να μιλήσει. Κάνει ζουζουζου. Θα ρε και είναι κουνούπι να πούμε. Σε δωμάτι μαρκοντήσεων. Ζουζουζου. Ότι ζηλεύει το ξέρω. Κακία για την. Μιλάει λέει αγγλικά. Βγάζουν κι άλλοι μαζί σου. Δεν είσαι ο μόνο. Τουλάχιστον. Τέτοιο είσαι από μικρό. Ο Ηρακλή σώνεται, κάνει ραν και εσύ ασχολείσαι με τα μπούτια των μπασκετμπολιστριών. Α κάτσει λέει στην Αγγλία να το φάει κανένα λαμιστή που από αυτό πάω ξάκι έβγαλε κακία. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Στεναχωρέθηκε το πάω ξάκι. Λοιπόν, λέγε. Πάμε στον Ανδρέα του Μαϊμάρη. Να πα. Τον καλό φίλο πρώτο, πρώτον. Και το εννοώ. Όπου. Τι κάνει, Ανδρέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσά, στο Γρηγόρη το Κόκκινο και στον Κωστή Ραπτόπουλο. Άσε, την κάποια την έδιωξα. Δεν είναι για δουλειά η κάποια. Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω κάτι επειδή κατά καιρούς πάρα πολλοί φίλοι με έχουν ενοχλήσει και με ρωτάνε πράγματα και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πέρα από την εταιρεία σας η οποία ό,τι κάνει, ό,τι λέει το δίνει έχει σταθεί πραγματικά όχι σαν συνεργάτη, σαν φίλος, σαν άνθρωπος δίπλα και εξυπηρετήσαμε καταστάσεις οι οποίες είχαν κατεπίγουσα ανάγκη να προχωρήσουν. Θέλω να πω και στον σε κόσμο. Ανθρώπους που δεν είχαν την κάρτα, έτσι. Ναι. Και μεσολαβήσαμε το τελευταίο είναι. Γιατί... Ακριβώς. Θέλω να διευκρινίσω το εξής. Ναι, μεν το Μετρόπολης 95,5 εκπέμπει από την Θεσσαλονίκη και την εκπομπή μπορείτε να την ακούτε σε οποιαδήποτε πόλη της Βορείου Ελλάδος. Από τα Μετρόπολης, είτε το Σερών, είτε τη Ξάνθη, είτε οπουδήποτε αλλού, είτε από το Λεμαΐδας. Αλλά μας ακούτε διαδικτυακά και μέσω του ίντερνετ. Επειδή είναι πάρα πολλοί φίλοι οι οποίοι ακούνε, να πω ότι και να με συγχωρείς, Αντρέα, που δεν προσπαθώ να σου πάρω τη δόξα, γιατί θέλω απλά να κλείσουμε κάτι το οποίο πρέπει με τον κόσμο. Από όπου και αν μας ακούτε, από αυτά που έχω δει και από την ενημέρωση που με έχει δώσει η F-Club, μπορείτε να πάρετε την κάρτα σε όποια πόλη, σε όποιο νησί και αν είστε. Μπορείτε να πάρετε την κάρτα και να εξυπηρετηθείτε αφού υπάρχουν... πόσες συμβεβλημένες κλινικές ανά την Ελλάδα, γιατί πέρα από την αερομεταφορά και το ότι θα έρθει ασθενοφόρο και τα επίγοντα περιστατικά, υπάρχουν πάρα πολλοί τόποι όπου μπορεί κάποιος πραγματικά να εξυπηρετηθεί και να κάνει από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνδετο. Σωστά. Σε πόσες πόλεις. Σε 150 κλινικές, ναι. 2.500 διαγνωστικά κέντρα και πάνω από 4.000 ιατροί συμβεβλημένοι. Οπότε, οποιαδήποτε προσφορά και να πει σήμερα
Πρώτον ο καλός φίλος και μετά συνεργάτης Ανδρέας Μεϊμάρης. Να πω ότι την κάρτα, από όπου και αν μας ακούτε, όταν θα τηλεφωνήσετε 23 1500 1500, ρωτήστε πού είναι εκεί η κλινική ή το διαγνωστικό κέντρο το οποίο μπορεί να σας εξυπηρετήσει, για να δείτε ότι είναι κάτι το οποίο σας συμφέρει πολύ και ελπίζω για καλό του η προσφορά που θα κάνει σήμερα να είναι καλή, όνομα και πράγμα. Πρώτο θα δοθεί μια προσφορά που έχει δοθεί πριν από 3 χρόνια μόνο σε ένα σταθμό του Real FM. Θα είναι εξαιρετική. Εγώ θέλω να πω απλά ότι αυτό που λες είναι γεγονός. Ήρθε τις προάλλες κάτω στο γυάλινο άνθρωπος από Αυστραλία, Έλληνας. Ναι. Και λέει, σ' άκουγα στο ράδιο και πήρα την κάρτα. Στο ράδιο λέει, και πώς είσαι, λέει, μέσω ίντερνετ, λέει, άκουγα Μετρόπολης. Και μου είπε το τι, μην νομίζετε ότι η Ελλάδα είναι πίσω. Στην Αυστραλία μου είπε, εδώ λέει αυτή την εξυπηρέτηση που είδα, δεν την έχω ξαναδεί, που προσφέρεται ως κάρτα υγείας F-Club. Για να κάνεις αιματολογικές και να πάρεις τα αποτελέσματα, περνάνε 10 μέρες και 15. Εδώ τα παίρνεις την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα, την ίδια στιγμή, την εξυπηρέτηση. Έχω ιδία να αντίληψη από την κάρτα που έχω πάρει και το ξέρω. Ως τον κόσμο απλά θα πω, και δεν είναι που είπες πριν μου κλέβεις τη δόξα. Τώρα μιλάς με έναν άνθρωπο που ξεκίνησε και πουλούσε πιάτα πλαστικά έξω από το Κλαουδάτο και σακούλες για τη βροχή στο Πλάτανο, στην Κυλκισίου, στο μάτς Αγγλία-Ελλάδα. Γιατί ρε, συγγνώμη, το 0-3 λες. Να μπράβο. Το 0-3 με τους Άγγλους που ήρθανε και τρομάξανε μόλις πήγαν. Ό,τι λέμε στον κόσμο, Γρηγόρη Κόκκινε, έγκυται στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Θα έχει κάλυψη πανελλαδική. Σήμερα θα δώσουμε και εξετάσεις χωρίς συμμετοχή, αλλά θα δώσουμε κάτι εκπληκτικό. Ο καθένας από εμάς θα πάρει πληροφορίες στο 23 1500 1500, αλλά επειδή οι εξετάσεις εδώ σήμερα θα είναι εξαιρετική προσφορά, αλλά δεν μπορώ να δώσω για παραπάνω άτομα, πίστεψέ με. Θα είναι για 80 πρώτους ακροατές που θα τηλεφωνήσουν. 100. Φυλακή θα μας βάλει. Είμαι σεμνός. Βλέπεις ότι ξεκίνησα σεμνά. Είναι αυτό. Είναι ότι πρέπει να ψάξω και άλλα 20%. Okay. 100. Κλειδώνουμε εκεί. 100 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν 23 1500 1500, ενώ η ατομική κάρτα του F-Club είναι 100 ευρώ το χρόνο για να έχεις υγεία χωρίς ταλαιπωρία. Σήμερα ειδικά, διετίας κάρτα, 4 άτομα στην οικογένεια, ξεχνάμε το 800 ευρώ, 150 ευρώ για όλο το 24μηνο, 2 χρόνια επαναλαμβάνω, ο ένας χρόνος ουσιαστικά είναι δώρο από εμάς. Για 100 πρώτους, μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε, γιατί θα δώσουμε και check-up χωρίς συμμετοχή. Το check-up τι σημαίνει? Γιατί... Σημαίνει αιματολογικά, καθαρισμό δοντιών, πράξεις ακόμα και αισθητικής για τις γυναίκες μας. Μάλιστα. Έτσι που έχουμε δημιουργήσει πολλές ισχυρές και ικανές συνεργασίες. 23 1500 1500, και απλά να επισημάνω στον κόσμο που μας ακούει, γιατί είναι αξιοπρεπής ο κόσμος που μας ακούει του Μετρόπολης, οτιδήποτε άλλο είναι στη ζωή είναι προβληματισμοί. Μόνο το θέμα υγείας είναι πρόβλημα. Ας το θωρακίσουμε, ας το προστατεύσουμε και είμαστε δίπλα στον κόσμο. 23 1500 1500, διετίας κάρτα, ειδικά για σήμερα, 100 πρώτοι, 4 άτομα, 150 ευρώ. Νομίζω ότι τα τηλέφωνα ήδη έχουν πάρει φωτιά και δεν είναι φιλοφρόνηση. Δεν έχει ξαναδοθεί ποτέ. Κάνουμε υπέρβαση και με τις εξετάσεις. Σε ευχαριστώ γιατί συνεννοούμαστε και σου ζητάω συγγνώμη γιατί έπρεπε να ξεκαθαρίσω 2-3 πράγματα και να ενημερώσω τον κόσμο για κάποια πράγματα που οφείλει να γνωρίζει. Καθώς όταν τηλεφωνείτε, αν τηλεφωνείτε από άλλη πόλη, ρωτάτε πού, πώς, τι, γιατί. Τα παίρνει και γραπτός, γίνεται πλήρη ενημέρωση. Πέρα από αυτό, είναι και πολύ ευγενικά τα παιδιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Σωστά, με την νοημοσύνη του κόσμου δεν παίζουμε, δεν εμπέζουμε, υπάρχει τιμιότητα, υπάρχει αυστηρότητα. Και δεν μπορούμε να παίζουμε την υγεία μας. Σωστά. Το κυριότερο. 23 1500 1500, και είμαστε κοντά σας. Σου φάγα τη δόξα, σου χρωστάω περισσότερο χρόνο την επόμενη φορά. Τα φιλιά μου. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Λοιπόν, η πρώτη ώρα την προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη θα τους βρείτε στο 18133. Τηλεφωνείτε εκεί, έχω μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αν θέλετε να κάνετε οριστική διαγραφή. Το μέτρο της απόσυρσης δεν υπάρχει, έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, οπότε θα σας δώσουν την ιδανική λύση. Οπότε για οριστική διαγραφή, 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά με γραμμές. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το
αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεθαναστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη ποιότητα και μοναδικές τιμές. Από τον Κοσμάογλου. Για ποικιλία, εξειδικευμένες χρωματικές προτάσεις και τεχνοτροπίες. Μήπως χρειάζεστε και εσείς νέο χρώμα στη ζωή σας. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Από τον Κοσμάογλου. Τον ειδικό στο χρώμα. Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τηλέφωνο 2310-480-606. Ιούνιο στο Mega Outlet, πιο φθηνά και από εκπτώσεις. Mega Outlet, οι φθηνότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Στα Lidl έχεις αμέτρητα καλά στο καλάθι σου χωρίς να ξοδέψεις πολλά. Έλα στα Lidl από 5η έως Σάββατο για φρουτοποτό ροδάκινο Εβίβα. Ένα λίτρο 50% φθηνότερα, 39 λεπτά. Μπισκότα το Στάντα, 4 συσκευασίες 200 γραμμαρίων, 27% φθηνότερα, 1,29. Και μπανάνες το κιλό σε απίστευτη τιμή, 99 λεπτά. Όλα τα καλά στα Lidl. Αυτό το καλοκαίρι θα το περάσουμε μαζί, μόνο εγώ και εσύ. Θα σε πάω να προετοιμαστείς, να φτιαχτείς, να λάμπεις. Να είσαι ό,τι πιο όμορφο έχει δει το νησί τα τελευταία 20 χρόνια. Και εκεί, θα είναι σαν την πρώτη φορά που σε είδα. Πανέμορφο νησάν μου! Με 20% έκπτωση στα ανταλλακτικά σέρβις και φανοποιίας, αυτό το καλοκαίρι θα θες να το περάσεις μόνο με τον Nissan σου. Έλα τώρα σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan και απόκτησε ακόμα δωρεάν έλεγχο 20 σημείων και ένα χρόνο δωρεάν οδική βοήθεια. Καλό καλοκαίρι με καλοκαιρινό έλεγχο Nissan All Clear Service. Έλα να βγάλουμε selfie, να σε βάλω φόντο. Φτούσου αμαξάρα μου. Τι, θα διάρκει 5 λεπτά το ποδόσφαιρο! Επιτέλους! Γιατί η τενοντίτιδα είχε αρχίσει να χειροτερεύει. 90 λεπτά στην κερκίδα, τα παντούπα, τα παντούπα, τα παντούπα! Με τα τύμπανα δεν ανοίγει το χέρι από την αγκύλωση. Α, ναι, έχω και αγκύλωση. Τόση ώρα με την πακέτα στο χέρι, συμβαίνουν αυτά. Τώρα όμως, για 5 λεπτά θα παίρνουν τα τύμπανα φωτιά. Αν προλαβαίνουν. Ήρθαν τα Virtual Sports από το Πάμε Στοίχημα. Και ζεις όλη την ένταση ενός αγώνα μέσα σε 5 λεπτά. Ωραία ενέργεια. Κάνε ένα σου. Τώρα στοιχηματίζεις γρήγορα και απλά. Σπρώσιμο της μπάλας. Γκολ. Σε αγώνες με εντυπωσιακά γραφικά. Πάμε Στοίχημα. Εδώ το ζεις παραπάνω. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Γιωργάκη μου, πότε με το καλό θα παντρευτείτε με τη Στέλλα μου. Αργούμε. Ούτε αυτοκίνητο δεν έχω πάρει ακόμα. Και γιατί να πάρεις, Γιωργάκη μου, αφού μπορείς να μισθώσεις από τη Χέρτζ πολύ οικονομικά. Ναι, αλλά βάλτε ασφάλειες, σέρβις. Τι να πρωτοπληρώσω. Και γιατί να πληρώσεις εσύ, Γιωργάκη μου, αφού τα αναλαμβάνει όλα η Χέρτζ. Είναι και τα τέλη κυκλοφορίας. Και αυτά τα αναλαμβάνει η Χέρτζ, Γιωργάκη μου. Και τα τέλη κυκλοφορίας. Και τα τέλη κυκλοφορίας, Γιωργάκη μου. Χέρτζ Operating Lease και πες το ναι. Απόκτησε τώρα το αυτοκίνητο της επιλογής σου με υπηρεσίες που μόνο η Hertz μπορεί να σου προσφέρει. Μπες τώρα στο hertz.gr ή κάλεσε στο 2310-476-270 και βγες κερδισμένος με Hertz Operating Lease. Σωστή λύση από 12 έμπειρους μηχανολόγους μηχανικούς. Δυνατότητα επιλογής μέσα από εκατοντάδες μοντέλα Daikin. Επαγγελματική εγκατάσταση από πιστοποιημένα συνεργεία. Εγγύηση χωρίς αστερίσκους. Αν θέλεις την μπλε υπεροχή της Daikin και σε πολλές άτοκες δόσεις, έλα στους ειδικούς. Daikin Κλίμα Μηχανική. Νούμερο 1 διανομέας Daikin στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε την Daikin καλύτερα. Κλίμα Μηχανική. Βενιζέλου 5, προέκταση Ανδριανοπόλεως. Επισκεφτείτε μας στο κλιμαμηχανική.gr. Πολύ ήσυχος ο σκύλος σου στο πίσω κάθισμα. Για να δω. Οχ, εσύ. Εσύ ο σκύλος σου δεν είναι καλά. Βλέπει ταινία στο Κόρσα. Ναι, το ώρα του. Έχω βάλει να δει ταινιούλα στο αυτοκίνητο ώστε να κάθεται ήσυχο στο ταξίδι. Live streaming το 103 σκυλιά. Το γαβ και κάτω και διάφορες άλλες. Α, δεν πάμε καλά. Πώς βλέπει ταινία ο σκύλος σου και κυρίως πού βρήκε εσύ το ίντερνετ μέσα στο Κόρσα. Αφού τα έχουμε ξαναπεί, το Κόρσα μου έχει Opel OnStar. Αυτό το ξέρω. Αυτό που δεν ξέρεις όμως είναι ότι τώρα με το OnStar έχω και WiFi στο Κόρσα μου. Τι λες τώρα, κανονικό WiFi. Αμέ. Κανονικό δηλαδή, μπορείς να στείλεις mail, να κάνεις chat, να ανεβάσεις selfies. Ναι, σου λέω, συνδέεις μέχρι 7 συσκευές ταυτόχρονα. Corsa Innovation. Με Opel OnStar και 12.950 ευρώ. Κάνε το αυτοκίνητό σου Wi-Fi hotspot και τρέξε με 4G.
Ξέρεις κάτι, δεν ξέρω τι είναι πιο περίεργο. Ο σκύλος σου που βλέπει ταινία ή ότι το Opel Corsa σου έχει Wi-Fi. Περίεργος είσαι εσύ που ρωτάς. Και κάνε τώρα ησυχία γιατί τον ενοχλεί. The Eurobird does not cheat. Το Ευρώπουλο. Ένα σπάνιο πουλί που δεν τιτιβίζει νευρικά όπως το σπουργίτι. Δεν γελαϊδά θεϊκά όπως το αηδόνι. Αλλά με το μοναδικό μεταλλικό του ήχο κάνει την ψυχή του ανθρώπου να γαλιάζει. Μετάφραση Toyotomi. Απόδοση Toyotomi Inverter Α3 Plus. Σε αυτό το κλίμα, κλιματιστικό Toyotomi. Ούτε ένα ευρώπουλο για πέταμα. Το Toyotomi, η ιαπωνική απάντηση στον κλιματισμό. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Πέμπτη ως Σάββατο. Απορρυπαντικά Lenor σε σκόνη, υγρό ή κάψουλες και μαλακτικά Lenor και Unstoppables 1-1 δώρο. Προϊόντα Oral-B και Gillette 40% φθηνότερα. Αντιλιακά και προϊόντα γυναικείας περιποίησης Nivea 40% φθηνότερα. Όλα τα προϊόντα Le Petit Marseillais 50% φθηνότερα. Και όλα τα προϊόντα Teza 50% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και ακόμα, μέχρι τέλος Ιουνίου, σε κάθε εξαργύρωση με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κερδίζετε 20% επιπλέον επιστροφή. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρούχα για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρούχας, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Φαμίλια, happy, πότε λαμπιζόμαστε. Βουτάτε γιατί χανόμαστε. Βουτάτε γιατί. Μπούσατο. Το ωραιότερο κάστρο άνοιξε τις πύλες του για το καλοκαίρι και σε περιμένει. Bon Chateau, στο δασόκτημα ωραίο κάστρο. Bon Chateau, για ποτό και φαγητό με την παρέα σου. Ασυναγώνιστη θέα, ιδανικό περιβάλλον, χαμηλή μουσική και ωραίες γεύσεις. Ιδανικός πολυχώρος για δεξιώσεις μπροστά στη φωτιζόμενη πισίνα με την υπογραφή της Hutto Catering. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο όλη την ημέρα με πάρκινγκ και παιδική χαρά. Τηλέφωνο 694-600. Bon Chateau, το όνειρο στην κορυφή του ωραιοκάστρου. Αγρε Μαρίτσα, σωστή κουκλίτσα, πάμε στη Waterland να ρίξεις μια βουτίτσα. Επιτέλους, πέρασα το μάθημα και να ο Ρετζίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε, καλό τάξιδο. Κερνάς Ρετζίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις, πολύ, μία όμως η Ρετζίνα, για το γεια μας. Βασιλική Ρετζίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετζίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Για πού το έβαλες, νεαρέ μου? Έχουμε ραντεβού με τον μπαμπά να περάσουμε ΚΤΕΟ. Και πού θα γίνει αυτό? Στο τεχνικ, βρε μαμά. Εκεί που ελέγχουν το αυτοκίνητό σου, για να δουν αν είναι όλα εντάξει. Γιατί πάνω απ' όλα μετράει η ασφάλεια. Έτσι δεν είναι, μπαμπά? Έτσι είναι, μεγάλε. Ότο Τεκνίκ, το ΚΤΕΟ των μηχανικών. Τηλέφωνο για ραντεβού 2310-685-800. Από πού πήρες τα φας? Μάσιμα! Α, μα σας, συγγνώμη. Όχι, δεν κατάλαβες. Από το Μάσιμα. Θα επέλεγα κάτι άλλο. Μάσιμα. Μενού με αγαπημένες ελληνικές γεύσεις. Όλες σε αξεπέραστη ποιότητα και εξυπηρέτηση. Μάσιμα στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-665590. Μάσιμα. Δεν συμβιβάζομαι με τίποτα λιγότερο. Είναι το σπίτι σας άδειο και θέλετε να το νοικιάσετε? Το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, NRC, νοικιάζει το σπίτι σας άμεσα και απλά. Καλέστε στο 2310-545-220, υπογράψτε συμβόλαιο με την NRC και εξασφαλίστε το ενοίκιο σας. Μάθετε περισσότερα και λύστε όλες σας τις απορίες στο 2310-545-220. 65 χρόνια τώρα, η NRC υποστηρίζει ανθρώπους σε ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Τμήμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2310-545-220. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Γιατί Κλάπτον?
Τι έγινε ρε sexy boy, ονειρεύεσαι να πάρεις την κιθάρα, να πας στην παραλία με το μωρό, να παίζεις και να τις τραγουδάς, να κάνεις γκούτσου γκούτσου πίτσι πίτσι στην παραλία. Λοιπόν, Μετρόπολης ακούτε, όχι Velvet, εντάξει, Μετρόπολης 95,5. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 κενό το μήνυμά στο 54340. Ο Ασέξουαλ με τον Μπαϊσέξουλα. Άσταρε, μας έκανε. Το κρυφό σχολείο δεν υπήρχε ποτέ, να πούμε. Δεν υπήρχε ποτέ. Δεν υπήρχε ποτέ. Okay. Κανένας σύγχρονος συγγραφέας δεν έχει γράψει. Κανένας. Κανένας δεν έχει γράψει. Τα κρυφά σχολιά τα έχεις πει εσύ εκεί παραμυθάρα. Εγώ τα είπα. Καλά, ό,τι πεις. Το δεύτερον. Ό,τι πεις. Λοιπόν, η εκπομπή είναι προσφορά. Ναι. Από τη Hyundai Ασκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα. Όπως βλέπεις, έχω το Hyundai Tucson που έλεγες ότι δεν μου το δίνουν, δεν το παίρνω. Το βράδυ του το πας πίσω, σιγά σου, δώσε μια βόλτα να κάνεις. Θέλω να σε πάω βόλτα το βράδυ, σε βγάλω. Όπου θέλεις. Με το Hyundai Tucson θα με βγάλει βόλτα. Ναι, ό,τι θέλεις. Καλά, ρε κόκκινα. Εσύ θα οδηγάς δηλαδή. Οδήγαση. Καλά, εντάξει. Τι, να κάνω και τον Brooklyn. Όχι, δε. Καλύτερα να μην οδηγάω. Εσύ που είσαι και έμπειρος οδηγός. Λοιπόν, όχι για το Tucson, μπορείτε και για το Tucson, απλά μην πάτε τώρα για test drive, γιατί το έχω εγώ. Για Hyundai i30, το οποίο είναι καταπληκτικό, το είδα, το οδήγησα και αυτό, κουκλάκι. Από 15.000 ευρώ στα 1.300 κυβικά κινητήρα βενζίνης ή στα 1.000 turbo. Υπάρχει και με κινητήρα πετρελαίου. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. Μυροφορίδη, ας το παραμύθι, θα φέρει λέει προπονητή τον Αντωνίου. Τον Αντωνίου. Ποιον Αντωνίου, ρε. Εμείς την πρότασή μας την κάναμε, μάλλον την έκανες και συμφωνώ. Εγώ θα συνεχίσω κι άλλο. Δεν θέλετε το Μιχαλίτσο. Πολύ καλός προπονητής είναι ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος. Δεν το θέλετε. Εντάξει. Γιατί μπορεί να το θεωρείτε, ξέρω εγώ, ότι δεν μπορεί να περάσετε αυτά που θέλετε εσείς. Ωραία. Πάτε έναν άλλον από την οικογένεια του Άρη. Άμα φέρω τον Αντωνίου. Ποιον Αντωνίου, ρε. Τι Αντωνίου. Ποιον ήταν. Ένα Αντωνίου είχα φίλο, πέθανε να πούμε. Ο Βασίλης. Και ένα Αντωνίου ξέρω, παλιό παίκτη του Παναθηναϊκού. Και ένα Αντωνίου ξέρω ηθοποιό, τον Αντώνη Αντωνίου που έπαιζε εκεί στον Α, στα αστυνομικά έργα να πούμε. Αντωνίου. Ο Αντώνης Αντωνίου, πάντα το ξέρεις. Λοιπόν, τέσσερις γραμμές. Άσερε, χέσε τις γραμμές. Άντε, χέσε τις γραμμές. Άντε, μιλάς εσύ στον κόσμο. Άσχε τις γραμμές. Εγώ τι σου λέω τώρα. Εγώ τι λέω. Άντε, γυναμίσαι. Δεν μου λέτε, άσε καμιά καινούργια έκφραση. Όχι, αμυθικόμη. Βρες τίποτα καινούργιο, ρε κόκκινο. Εγώ τι λέω. Καλά, ρε. Ο Φυρός είναι στο ζάμπινγκ κάθε μέρα. Δεν θέλετε τον Μιχαλίτσο, εγώ τον ήθελα τον Μιχαλίτσο. Δηλαδή, τόσοι είναι άχρηστοι στην οικογένεια του Άρη. Τόσοι είναι άχρηστοι που θα φέρετε τον Αντωνίου προπονητή. Ποιον Αντωνίου, ρε. Ρε, τον έχετε κάνει τον Άρη Τριανδρία, ρε. Ποιο Μυροφορίδη, ρε. Πάμε, ρε, στο κόμμα. Ρε, Μυροφορίδη. Υπέγραψε, ρε, Μυροφορίδη. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα υπογράψει. Εγώ τι λέω, τα τηρώ. Εντάξει, γρήγορα. Και θα έρθει με τον Αντωνίου. Ό,τι λέω, τα τηρώ. Ποιον Αντωνίου, ρε. Ό,τι λέω, τα τηρώ. Που δούλεψε, λέει, στη Σπάρτη. Ό,τι λέω, τα τηρώ. Και... αφού δεν έχει ανάγκη, σύμφωνα με δηλώσει. Και στο Πανηλιακό. Σύμφωνα με δηλώσει του Μπαϊσέξουλα, ναι. Όποιο και να έρθει προπονητή και αν σακί πατάτε να βάλει, ναι. Ο Μυροφορίδη θα ανεβάσει την ομάδα. Ναι, με λεφτά όμω. Εσύ τι δηλώσει έκανε. Άμα έχει λεφτά. Εσύ ξεφτέλει οποιοδήποτε προπονητή. Είναι ξεφτύλα. Πάνε εσύ. Τι να πάω. Είσαι που είσαι ξεφτύλα, πάνε εσύ. Πάνε εσύ προπονητή στον Άρη. Ρε κόκκινε, φάει κανένα ψάρι εκεί με κανένα. Εσύ τρως με τον καρυπίδι ψάρια. Τι τρώω. Παρακαλώ. Ψάρια, δεν τρώω. Εγώ άμα φάω με τον καρυπίδι ψάρια θα πληρώνω εγώ όμως. Μπράβο, μαγκιά σου. Εντάξει. Δεν αμφιβάλλω. Δεν πάω εκεί στον Παλί εκεί πέρα να ζητάω. Στον Παλί. Ρέγγες να φάω δωρεάν. Εγώ είμαι κύριος, θα πούμε πληρώνω. Πήγα στον Παλί να ζητήσω ρέγγες. Ρέγγες, με τις ρέγγες εκεί που σας ταΐζουν στα καφενεία εκεί τα υπομαθημένα. Με το κανελάκι εκεί που βγαίνετε. Άντε, τα γάρι. Τελείω. Πάμε στον κόσμο για τις αγενείς. Είμαι αγενής, ναι, καλά κάνω. Καλημέρα. Α, παιδιά. Ναι. Τον ύμνο της ΑΕΛ θέλω, σε παρακαλώ, να ετοιμάσεις. Τον ύμνο του Ισραήλ. Σαν σήμερα το 4-1 της Λάρισης με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Παρακαλώ. Του Όφη δεν τον έβαλε σε προχθές. Το έβαλε θες. Το βάλα εγώ. Θα βάλω σήμερα εγώ της Λάρισης. Βάλε της Δεν κατάλαβα. Βάλε της Λάρισης. Εσείς όμορφοι και εμείς οι άσχημοι. Φρεούστα από εδώ. Βάλε Έλα και... ρε φίλε. Έλα φίλε. Έλα γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να χωστάει ο Μπέκ δεν ξέρω πόσα λεφτά. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Συνεχίζει το ΠΟΚ να χτυπάει συνέχεια τις ομάδες. Όσο ναι, μας κάνει το ΠΟΚ, φταίει το ΠΟΚ. Γραφιδέας είναι ο... Φταίει το ΠΟΚ, ναι, φταίει η Αθήνα. Όσο εμείς είμαστε... Κλεφταράδες, φταίει η Αθήνα. Αρχιλίσταρχη. Η Αθήνα φταίει που είχατε πλαστά τιμολόγια. Η Αθήνα φταίει που τρεις φορές πτωχεύσατε τον Ηρακλή. Μου ήρθες με τη μασέλαση τώρα να με πεις η Αθήνα φταίει. Δεν μου λες Κώστα. Ναι. Δεν μου λες Κώστα. Τι να σε πω, βρε, τι να σε πω η Αθήνα φταίει. Σε, και, σε είπανε φταίει η Αθήνα και το πίστεψες 80 χρονών. Δεν πέφτει αύριο ο Ηρακλής. Λοιπόν, Κώστα, άσε να μιλήσω. Καλά, λοιπόν, μίλα. Μιλήσω. Λοιπόν, όλες οι ομάδες δεν έχουν δανειωθεί, δεν έχουν πάρει λεφτά. Χωστάνε σε όλο τον κόσμο.
και κοιτάζουν πρώτα οι αριστεροί να ρίξουν τον Ηρακλή. Μετά από τη Νέα Δημοκρατία που τη ρίξαν δυο φορές, τώρα πάνε να τη ρίξουν. Λοιπόν, δεν είναι ποδόσφαιρο, βρωμάει. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, βρωμάει. Βρωμάει το ποδόσφαιρο. Σ' αρέσει που βρωμάει όμως. Σ' αρέσει που βρωμάει, βρωμιάρη. Παλιέ πασοξίε, εσύ. Σ' αρέσει με τη μασέλα τώρα, χιουχιουχιου. Ναι. Ήρθε τώρα με τη μασέλα πάνω από τα όλα, με το παίξει σαν ότι καλό άνθρωπο. Να δούμε εσύ όταν θα βγει στη σύνταξη. Με τι να βγω, εγώ δεν θα βγω στη σύνταξη. Από τη δουλειά στο νεκροταφείο θα πάω κατευθείαν. Πε τον γκλόμπε, εσύ θα φτάσει στην ηλικία μου. Δεν θα φτάσει. Σου μιλάει έτσι το ζώο και του απαντά. Ναι, γιατί πρέπει να το λυπηθώ. Ναι. Έφτασε να φοράει μασέλα και πρέπει να το λυπηθώ. Καλά κάνει και φοράει. Φοράει μασέλα, άρα έζησε. Έφαγε και τα λεφτά του Πασόκ. Παρακαλώ. Προσκύνησε Τσοχατζόπουλο Βενιζέλο. Έλα, δώσε λάρισα. Και τώρα εμείς δεν έχουμε. Δώσε λάρισα. Σε ενοχλεί, ε. Εμένα τι να με ενοχλεί. Κάμπια. Γλύφτη. Βάλε, βάλε τη λάρισα. Αύριο να δω τι θα βάζει που ήταν Παρασκευή. Θα λέει ο Καρυπίδης Αλφα Εθνική και δεν θα πα τη Β. Βάλε, βάλε. Βάλε τη λάρισα εσύ. Λιμοτάγαρο. Πασοκοτάγαρο εσύ. Έλα, πάμε. Ωραίο. Ξέρεις γιατί παίζει τον ημοδιπλάτη. Είσαι δημοκρατικό ραδιόφωνο ή δεν θα είσαι. Δώσε. Ξέρεις γιατί, ε. Δώσε ρε. Τότε ήρθε η Λάρισα με τον Δόνη, στήθηκε εδώ με τον Πιλαδάκη, με το Ρέμο και σωθήκανε. Κερδίσανε ένα 0. Το ξέρεις αυτό. Δώσε. Ή θα είσαι δίκαιος ή δεν θα είσαι. Όπως έβαλες του όφη και καλά έκανες, ναι. Θα βάλεις και τις λάρισες. Εντάξει, θα βάλω. Εντάξει. Βεβαίως. Δεν αβρίζεις. Όχι. Ούτε θα γλύφεις. Όχι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Εγώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Λέγω στη. Ναι. Μια φορά θυμάμαι, δεν ξέρω πότε ήταν. Όταν μιλούσαμε, είπα την ΑΕΚΑ εκούλα και ξέρεις τι με απάντησες. Παρακαλώ. Ότι αν ρίξει τα κύπελα πάνω σου. Και τα πρωταθλήματα. Ναι, και τα κύπελα και τα πρωταθλήματα. Θα πάρει διάση και θα πεθάνει στο Ιπποκράτη, γιατί δεν είναι γιατρός. Εγώ έρχομαι και σου λέω τώρα εγώ. Ναι. Εσύ που κοροϊδεύεις τον μικρό τον Σαββίδη, μπερά, αν ρίξει μόνο τα μπερμπουάρ που πληρώνει αυτός, όχι να σε στάψει, όχι τα ρούμπαλα, δεν ξέρω τι θα πάθεις. Πώς τον. Με τι. Εσύ τι είσαι, η κόμενα του γιου του Σαββίδη, σε καργαλεύει το πισινό. Τι, σε καργαλεύει ο γιος του Σαββίδη, τίποτα. Έχετε κανένα δανεικό θες να πάρεις, τι. Εγώ καμία σχέση δεν έχω μάθει. Α, τίποτα. Έχεις καμιά γυναίκα να βάλεις σε κανένα Μακεδονία Παλάζ καμαριέρα. Όχι. Ρωτάω απλώς. Σε πειράζει που λέω μπαμπά. Εμένα. Ναι, εσύ είσαι παοξής δηλαδή. Εσύ είσαι παοξής. Βεβαίως. Και εσένα θα έπρεπε να πειράζει που λέει μπαμπά. Αλλά εσένα δεν σε πειράζει γιατί είσαι ταγάρι. Εμένα δεν με πειράζει. Είσαι λιμοτάγαρο βέβαια. Γελάς. Γελάς ηρωνικά. Ρε εσύ, ποιος σε είπε σένα ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει μεταγραφές 5-6 εκατομμυρίων και λες ότι μην περιμένεις. Δεν περιμένω. Πες μου έναν ΠΑΟΚ που περιμένει μεταγραφή ποδοσφαιριστή που θα έρθει στην Ελλάδα. Φαντάσου τι κότες είναι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ που δεν έχουν τολμήσει να πούνε στον Σαββίδη κάνε μας 3-4 μεταγραφές να πάρουμε το ποτάσμα. Μέσα σε αυτές τις κότες, είσαι κι εσύ. Είναι ουτοπία αυτό που λες, κατάλαβες. Είναι ουτοπία. Έλα ρε κοτούλα τώρα, πριν 20 χρόνια τα έκανε τις μαγκίτσες στο Βουλινό. Και στον άλλο τον Μπούλι, τον Μπόρκι που είχατε εκεί, πως το λέγανε, το Δεδέογλου. Και έκανες και τον Παντελάκι μαγκές. Μπαμπά! Πάμε επόμενη γραμμή. Και τώρα που θα σε φέρει το Πασχαλάκι τερματοφύλακα, όλα καλά είναι. Λιμοτάγαρο. Πάμε επόμενη γραμμή. Άσε ρε κόκκινη, μη φυσάς. Καλημέρα, ναι. Όχι, τα λογάκι κλιμίντρες. Έλα, ναι. Λέγε. Έλα. Τον παδό στη Ρακλή. Σιγά ρε φίλε, φορτωμένος πολύ μαγκιά είσαι. Εννοείται ρε. Ένας από τους 300 είσαι και εσύ. Όχι, ο 302 είναι. 302 ποιος, ο 285 είσαι. Όχι, ο 302 είναι. Έλα, την αυτόνομη σας παίρνουμε, έλα. Μας, και τι έγινε, καλά η αυτόνομη, άνοιξε. Κάτσε να μιλήσω ρε. Ανοιχτή είναι η αυτόνομη ρε. Ξέρω γιατί το λες. Από την Αγίου Δημητρίου σας παίρνουμε τη γειτονιά της Ρακλή. Ναι. Όπου έχει να πατήσει παοξής εδώ και κάτι μήνες να πούμε. Ναι. Γιατί είναι κοταλιράτη, όπως λέει και ο φίλος μας ο Μαλάτος. Ναι. Ρε παιδιά, έλα. Φτάνει με το γυναικείο μπάσκετ, ρε. Μας τα έχετε πλανήτες. Α, σε παρακαλώ. Το κόκκινο, Ρακλάκι. Το κόκκινο. Αλλά λίγα λόγια για το γυναικείο μπάσκετ, ρε. Δύο μέρες τώρα όλοι πλακώσαν όλοι οι δονοβλεψίες, να πούμε. Μπράβο! Οι δονοβλεψίες. Μπράβο! Συγγνώμη, ρε. Συγχαρητήρια. Ρε Ηρακλάκη μου, συγχαρητήρια. Είναι δυνατόν ναι. Να ποθείς γυναίκα. Όχι, άλλο θέλω να πω. Περίμενε, ρε. Περίμενε. Μα τι είναι αυτά που μου λες. Να λέγεις βόλεϊ ή κάτι, να πεις τώρα, εδώ μιλάμε ότι κορίτσια βγάζουν ψυχή. Κάτε ρε κόκκινε τώρα. Δεν λέγεται κορίτσια, καλά κάνουν, ρε.
Πολύ ωραία μιλάει ο Ερακλήδιας. Περί ειδονοβλεψιών σε ομαδικά αθλήματα. Τους αρέσουν, λέει, τα ομαδικά αθλήματα. Πάτε με κάμια αφέντρα, ρε, να γουστάρετε, να πούμε. Σωστό. Άμα σας αρέσει. Σας αρέσει αφέντρα, κόκκινε. Τον αρέσει. Ρε φίλε, συγγνώμη. Έχει κανένα Άγιον Όρος γι' αυτό. Τον αρέσει αφέντρα. Δεν καταλαβαίνω, ρε. Δεν καταλαβαίνω. Να γουστάρεις, τι να πω, ρε φίλε. Γουστάρει ο κόκκινος αυτά, ναι. Γιατί ρε φίλε, γουστάρει ξαφέντρες. Δηλαδή, άμα παίζουν βόλεϊ τα κορίτσια του Ηρακλή μπάσκετ, δεν απαντά τα δεις. Τι να πάει. Γιατί είναι Ηρακλή, ρε φίλε, όχι επειδή είναι κορίτσια. Γιατί δεν είμαστε τόσο. Και εδώ είναι Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή, τι θα είμαι με τον Τούρκο, θα είμαι σήμερα. Εθνική Ελλάδος. Πλάκα, ρε μου κάνεις. Ρε, εγώ μεγάλωσα μέλα από Παθαναήλ, ρε φίλε. Τώρα θα τι να μου κουνηθούν αυτές, ρε φίλε. Καλά λέει. Η Παπαθαναήλ ήταν αθλήτρια. Ναθαναήλ λέγεται, κόκκινη. Παπαθαναήλ είσαι εσύ. Η Ναθαναήλ ήταν αθλήτρια. Ήταν αθλήτρια, ρωτάω. Φυσικά δεν ήταν αθλήτρια. Ηθοποιός ήταν. Ούτε κλειστορίδα. Ρε φίλε, ο Μελισανίδης όταν πήρε το χρυσό μετάλλιο ή τα υπόλοιπα παιδιά που σηκώναν τα βάρη, γιατί καμάρωνες δηλαδή. Γιατί ήτανε ομορφάντρες ή ωραίες γυναίκες. Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν σας καταλαβαίνω. Φυσικά και δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, ρε! Δεν καταλαβαίνω! Για πάρε στο σπίτι αν την έχεις αυτή και να λερώσεις το χαλί τι έχεις να πάθεις. Να πετάξεις κάποια. Κάνα μπικ στυλό σε κάνα καναπέ. Εκπείρασμα. Τι έρθει να πει, βέβαια. Εκπείρασμα. Άντε, φύγε από εδώ, ρε. Σαβουροτάγαρο. Αλλά εσύ τροσκύλω από τη μήνυ, τι συζητάς. Σαβουροτάγαρο. Έρχεται η μήνυ σπίτι. Έλα. Σαβουτάει τον κόλλο. Έλα το μεσημέρι να πλύνεις τα πιάτα, άντε. Θα πάω. Να πα. Θα πλύνει την ποδίτσα, ναι. Εγώ τα πλένω, το λέω. Κόψει και τα νύχια σου και πρόσεξε να δει. Να τα πετάξει τα σκουπίδια, μην έχει κανένα νύχι. Και πετάω και τα σκουπίδια. Μπράβο νύχι, ωραίο. Παρακαλώ. Λέγε, φίλε. Ορίστε! Επόμενος. Στήλτονα. Επόμενος, ναι. Αυτός δεν κόβει ποτέ Στήλτονα. Ναι. Αφού δεν μίλησε, καλημέρα. Κοκκινέ. Εδώ είναι. Ακούς, Ραπτόπουλε. Ναι. Λοιπόν, είμαι Αργιανός, ακούω κάθε μέρα. Ναι. Μπράβο. Ραπτόπουλε, να σε πω κάτι. Ναι. Ποιον πρόεδρο θες να αναλάβει στον Άρη. Δεν θες από ό,τι σ' ακούς, δεν θες Καρυπίδη. Ω, τον θέλω. Έχεις κανέναν άλλο καλύτερο. Εσύ που λες, όπως λέει ο κόκκινος, καλά λες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, το βρίζεις τον Καρυπίδη. Αυτό κατάλαβες, φίλε. Ναι, αυτό κατάλαβες. Είμαι Αργιανός, είσαι και βλάκας. Δεν είσαι Αργιανός εσύ. Φυσικά δεν είμαι Αργιανός εγώ. Εσύ είσαι Αργιανός, είσαι και βλάκας. Εσύ είσαι Παοξής. Ό,τι θέλω είμαι. Τι, λογαριασμό σε δώσω. Μπράβο. Σε χρωστάω δανεικά, μήπως. Ό,τι θέλω είμαι. Ούτε δανεικά με χρωστάς, ούτε τίποτα με χρωστάς. Άντε πάρε τώρα να κάνεις τη λέσχη, τα γάρι να σώσεις τον Άρη. Τα γάρι. Ξέρεις άμα στείλω το φίλο μου το Μένιο εκεί στην εκπομπή σου. Ορίστε. Δηλαδή συγγνώμη. Άμα στείλω το φίλο εσύ είσαι από αυτούς που λένε θα έρθει ο μπαμπάς μου να σε δει. Είναι κόκκινο, είναι ο Μένιος, είναι ο Μένιος είναι του Ραπτόπουλου. Ο Μένιος είναι παλίκαρος. Ο Χάρης. Και λες τώρα θα στείλεις το Μένιο να τον κάνει τι. Συγγνώμη ρε φίλε. Στάσε ρε κόκκινο. Τι είπα εγώ ρε για τον Άρη. Εγώ τον Άρη δεν τον πείραξα ποτέ. Τους Αργιανούς βρίζω. Εγώ βρίζω τους Αργιανούς. Και καλά τους κάνω. Εγώ βρίζω τους Αργιανούς. Γιατί είναι τοξικοί. Όχι όλοι, αυτοί που ανακατεύονται. Εσύ τι ρόλο βαράς, ρε. Εσύ με τους τοξικούς είσαι με τον Ραπτόπουλο, ρε ταγάρι. Θα σε φέρει τον Αντωνίου προπονητή. Ποιον Αντωνίου, ρε. Ποιον Αντωνίου να σε φέρει. Αύριο ανεβαίνει αλφα και φέρνει Όγιος. Α, ανεβαίνει. Και φέρει τον Όγιος. Ναι. Τον Όγιος που η άμυνά του είναι σαν την τρύπα της, τι να σπάθει. Αφήγε παιδόρε, ασχολήσουμε κανένα μπάσκετ από εκεί πέρα. Αν να χαθείς από εκεί πέρα, τοξικέ άνθρωπε. Πάλι τράκαρο ο Κούγιας. Τι έκανε? Τράκαρε. Τράκαρε. Ναι. Γελάς εσύ που τράκαρο ο Κούγιας? Όχι, ρε, δεν έπαθε τίποτα. Τέσσερα μάξια κατέστρεψε. Το Κούγια κορίτσι. Ρε φίλε, γελάω. Άμα πάθαινε κάτι, δεν γελούσα. Αλλά είναι δυνατόν. Χτες τον είχαμε στη στήλη σήμερα τράκαρε. Το φάγαμε τον άνθρωπο. Πάμε. Ναι. Έλα. Ναι, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Με τον κύριο Τερζίδη θέλω να μιλήσω. Εδώ είμαι, κύριε. Γεια σας, κύριε Τερζίδη. Καλησπέρα σας, κύριε. Τι κάνετε? Καλά, κύριε. Είστε κομμουνιστής, έχω μάθει, ε. Δεν δήλωσα κρυφός. Τίποτα. Κάτοικος γης δήλωσα, ρε φίλε. Εγώ. Δεν είναι κρυφός, είναι κρυφή. Κρυφός. Μ' αρέσει που τους κράζεις κιόλας. Ποιους κράζουν, τους κομμουνιστές? Βέβαια. Εγώ κράζω τους κομμουνιστές. Αβέρτα. Δεν μου λες, ναι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Είστε όντως πολύ αστεί. Διασκεδάζουμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Αν ήσταν ηθοποιοί, θα ήσουν ο Θανάσης Βέγκος. Ο κόκκινος ποιος θα ήταν? Ο Αγκόπ. Ο Αγκόπ θα ήταν. Όχι, ρε φίλε. Ο κόκκινος θα ήταν ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Αγκόπ. Πύραυλος!
εντάξει, Παπαδόπουλος ή ακόμα. Είμαστε κομικοί, τι να κάνουμε. Σε μια τέτοια εποχή, καλύτερα να είμαστε κομικοί παρά να είμαστε, ας πούμε, θλιβεροί. Να σου πω κάτι, αυτό που τώρα επιτρέπετε εσύ και ο Κόκκινος να μιλάτε για μπάλα, ρε φίλε. Μιλήστε για καμιά ταινία, σας παρακαλώ. Άκουσε να δεις, εσείς που εξαφανίσατε Καλαμαριά, Άρη, Ηρακλή, διαλύσατε τον ΠΑΟ και φέρατε το Ρώσο για να σας σώσει, σε αυτή την πόλη, για Ραπτόπουλο και Κόκκινο δεν μιλάτε. Δεν μου λες Ραπτόπουλο. Εσείς που διαλύσατε και κάνατε τους οργανωμένους οπαδούς και τους δημοσιογράφους κουμανταδόρους, σε Ραπτόπουλο δεν μιλάτε και σε Κόκκινο. Ακούς ρε λιμό. Έλιμο. Ακούς. Ορίστε. Ο ΠΑΟΚ πότε διαλύθηκε, ρε Ραπτόπουλο. Ο ΠΑΟΚ πότε διαλύθηκε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν διαλύθηκε γιατί ήρθε ο Ρώσος. Να πας να ανάψεις. Ένα κεράκι. Μία λαμπάδα. Ναι. Στην Βρεταμπλούχος είμαι βρε του στην χρόνου. Παναγία σου. Βρε τα γάρια και τα δύο βρέκο και αγώ. Άκου, άκου. Άκου κοριτσάκι μου όμορφο. Και εσύ κόκκινε. Άκου κοπελίτσα μου όμορφο. Μόλις ακούς καμιά κακιά είδηση για τον ΠΑΟ και μετά το παίζει. Ποια είναι η κακιά είδηση. Καλά κάνει ρε. Καλά κάνει ρε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σας γλύφουν τα ραδιόφωνα και τα site. Θα δείτε και δύο τύπους. Δεν κατάλαβα. Έπαιξε χθες ο ύμνος της του Όφη. Τι να πεις εσύ ρε σειρά το ρε εσύ κόκκινε. Έλα ρε. Παρακαλώ τώρα. Η μπάλα νομίζω είναι του ράγκμπι αυτή που παίζεις στο ποδόσφαιρο κανονικά. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Δεν είναι. Εσύ. Δεν είναι του ράγκμπι. Δεν έχεις ιδέα. Δεν είναι του ράγκμπι. Εσύ όταν ήσουν μικρός, οι φίλους δεν σε παίρνουν σε βάζω στοίχημα. Σε βάζαν έξω. Δεν είναι του ράγκμπι. Ό,τι και να τον κάνανε. Ό,τι και να τον κάνανε. Δεν είναι του ράγκμπι. Ό,τι και να τον κάνανε. Ό,τι και να τον κάνανε τα γάρι. Ό,τι και να τον κάνανε. Τα παλτά που σας φέρανε και τα είχαν πρωτοσέλιδα οι δικοί σου. Μόνο τον Κοτσιανικούλη που γράψατε βρε ταγάρι ότι τον κλέψατε από τον Κόκαλη. Γελούσε όλη η Ευρώπη βρε ταγάρι. Για να οικονομήσει ο καγκάτσι δεξιά και αριστερά, ρε ταγάρι! Κοίταξε! Α, ταγάρι! Θα σου δώσω. Θα σου δώσω μια. Θα σου δώσω μια φιλική. Θα σου δώσω μια. Θα σου δώσω μια φιλική συμβουλή. Τώρα το καλοκαίρι στις παραλίες. Φέρα το Μαντούρο! Μπορείς να δεις γυναικεία σώματα. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις βαφτίσεις μόνο. Για να δεις γυμνή γυναίκα. Άντε το Μαντούρο! Τράβα από εδώ! Άντε το Μαντούρο για 800 χιλιάρικα! Και το άλλο το Παντζάπ. Η τελευταία γυμνή γυναίκα που είδε ήταν σε βάφτιση. Είχατε τον Κατσικά σεντερμπάκ και τον πουλούσατε στη Λίβερπουλ. Τα αγάρια! Μιλήσατε για μπάλα εσείς. Άιτε μπράβο! Άντε εμείς σε περιλάβουμε και οι δύο τώρα. Ο Αντωνίου προπονητής στον Άρη. Πάρτε το Μίρτσο, ρε! Δυο ομάδες έριξε φέτος ο Μίρτσος. Κατηγορία, πάρτε τον Μίρτσο, ρε. Πάρτε τον πρόσφυγα, ρε. Τον Αντωνίου. Έβαλε τον Μίρτσο, έστω τον πρόσφυγα. Ο καλύτερος είναι ο πρόσφυγας. Πάμε. Εννοεί. Πάμε, κόσμο. Έβαλε τον πρόσφυγα. Έλα, πάμε. Ναι. Έλα. Έλα. Ναι. Λέγε. Έλα, κακίες, σταματήστε. Ορίστε, δεν άκουσα. Σταματήστε, κακίες. Η αλήθεια λέγεται κακία. Ποιος είναι ο κύριος? Ο κύριος ποιος είναι? Ποιος έκανε μασάζ ένα μεσημέρι. Α, συγγνώμη. Του άρεσε? Μου άρεσε. Ρε φίλε πάντως, μου έφυγα τα τιμόνια με τον πρώτο παοκτσί. Που του λένε στην εγκόμενο του, μπαμπά. Ρε εσύ, τους στείλεις και νομίζουν ότι βρέχει ρε τόσο προσωποποίηση. Αλλά η μαγιά επιτέλθει αδερφή. Κάνανε συνέντευξη τύπου 3 ώρες για να πούνε ότι δεν θα δικά σας παίκτης. Σοβαρό. Ότι προτιμάει τη γάμα Αγγλία. Τρομερά πράγματα. Πώς φωνάζανε στο λευκό τον πύργο. Στο λευκό τον πύργο πώς φωνάζανε. Υπερό. Αυτό ήταν, τελείωσε. Καλή μαγιά. Έκλεισε χρονιά τώρα. Εσύ και εγώ δεν... Άκου λίγο. Εμείς δεν μπορούμε να μιλάμε. Ούτε εγώ ούτε εσύ. Εμείς είμαστε όχι κύπελο, πίπελο. Εμείς ξέρουμε το τι μας γίνεται. Μαγιά του και καμάρι του. Το πήρε, το σήκωσε, μπράβο του. Τον Άρη, σαν όλα χάλια που είναι, και ακόμα δεν ξεκουπίζονται να φύγουν όλοι από εκεί πέρα μέσα, να τον αφήσουν. Άρα ακόμα έχει, ακόμα ρουφάνε τον Άρη. Ακόμα βρίσκουν και ρουφάνε. Αχα, γεια. Λοιπόν, διαλέξτε ανάμεσα σε 1300 διεθνείς τάσεις των χρωμάτων από τη βεντάλια Global της Vitex και δημιουργήστε το χώρο που ονειρεύεστε. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex στα τρία καταστήματα Κοσμάγλου. Κωνσταντίνου Καραμαλή, 126, Εθνικής Άντρας 82 και ο Φιλίππα 74. Με τηλέφωνο το 2310-480-606. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Το αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεθαραστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη ποιότητα και μοναδικές τιμές. Από τον Κοσμάογλου. Για ποικιλία, εξειδικευμένες χρωματικές προτάσεις και τεχνοτροπίες. Μήπως χρειάζεστε και εσείς νέο χρώμα στη ζωή σας. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Από τον Κοσμάογλου. Τον ειδικό στο χρώμα. Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τηλέφωνο 2310-480-606. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 4.800.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ, από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Όταν πρόκειται για την ασφάλειά σας, η επιλογή είναι μόνο μία. Falcon Security GS, η κορυφαία εταιρεία που ξεχώρισε για την αξιοπιστία, την υπευθυνότητα, τη συνέπεια και την αυστηρή επιλογή προσωπικού της. Falcon Security GS, ο ακούραστος φύλακας της επιχείρησης, κατοικίας, περιουσίας σας που δεν ησυχάζει ποτέ για να κοιμάστε εσείς ξέγνιαστοι. Falcon Security GS, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2341-09-1757. Falcon Security GS, η ασφάλειά σας. Δική μας υπόθεση. Καλοκαιράκι αγάπη μου. Θέλω φέτος να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να βγαίνουμε κάθε βράδυ. Να διασκεδάζουμε με την παρέα μας σε ένα μοναδικό μέρος. Πού? Μα φυσικά στο Mediterranean Cosmos. Γιατί έως 15 Ιουλίου διασκεδάζουμε με μουσικοθεατρικές παραστάσεις, με άστρο cocktail party, φεστιβάλ stand-up comedy, φεστιβάλ μικροσιθοποιίας και απολαμβάνουμε επιλεγμένα κοκτέιλ με 5 ευρώ. Summer Nights. Every night στο Mediterranean Cosmos. Ο Ιούνιος έφερε υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά έφερε και σούπερ διαγωνισμό στα αγαπημένα σου καταστήματα φορός. Μπες τώρα στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, κάνε σε το διαγωνισμό και comment ποιο είναι το αγαπημένο σου κατάστημα For All και ίσως να κερδίσεις μία από τις 30 δίμηνες συνδρομές στο νούμερο 1 γυμναστήριο της πόλης, το Mad Gym. Σούπερ διαγωνισμός και σούπερ προσφορές. Καταστήματα For All. Μικράς τιμές, μεγάλα σε ποικιλία. Αχ, τι ωραία! Έρχονται οι ζέστες! Έρχονται οι ζέστες και 350.000 ευρώ ζεστά μετρητά στο δροσερό περιβάλλον του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ετοιμάσου για καυτές καθημερινές κληρώσεις και καυτά jackpot στα slot machines όλο τον Ιούνιο. Αχ, τι ωραία! Έρχονται κέρδη! Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και ΘΕΑΛ. Cash & Carry υπάρχουν πολλά. Αλλά το Cash & Carry του καφέ και των τροφίμων είναι μόνο ένα. Θερμαϊκός Cash & Carry. Όλα τα είδη του καφέ και των τροφίμων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλέον ροφήματα, απορρυπαντικά, ποτά, αναψυκτικά. 17 χρόνια στο χώρο της χοντρικής. Τώρα και με νέο κατάστημα στην περιοχή αεροδρομίου. Αν είσαι επαγγελματίας, έχεις βρει τον παράδεισό σου. Θερμαϊκός Cash & Carry. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνα στην περιοχή αεροδρομίου. Θερμαϊκός Cash & Carry. Ο παράδεισος του καφέ και των τροφίμων. Πώς θα επισκεφτείς το Regency Casino Θεσσαλονίκη? Με τα λεωφορεία μας, δωρεάν και γρήγορα. Καθημερινά δρομολόγια από Λευκό Πύργο, Καλαμαριά, Τούμπα, Γιαννιτσόν, Ηλιούπολη και νέο δρομολόγιο Express από την πλατεία Ευόσμου. Δωρεάν μεταφορά από και προς το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο 2310-491-100 και στο www.regencycasinos.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και ΘΕΑΛΦ.
Καλύτερη αγορά που έχω κάνει. Κοιμάμαι και ξυπνάω σαν πουλάκι. Αν δεν το βίωνα, δεν θα το πίστευα. Στρώμα από φυσικό λάτεξ της Novastrom Αφιχάνδρου. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό. Στις ακριβείς διαστάσεις που το χρειάζεσαι, με αποσπόμενα καλύματα για εύκολο πλύσιμο. Βρεφικά στρώματα από 100% φυσικό λάτεξ. Novastrom.gr. Έκθεση στροφή Αγίου Αθανασίου στο 17ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Εδέσης. Τηλέφωνο 2310-701-935. Novastrom. Αλλάξτε στρώμα. Αλλάξτε διάθεση. Φέτος θα κάνετε τουρ με την παράσταση. Τουρ στα Φρέτζιο θα κάνω. Μα... όταν τελειώνει η παράσταση, βουρ για παγωτό. Σήμερα θα μου γυαλίσει η Φουντελίνα. Αύριο η Νόνα Μπέλα. Μετά η Βραζιλιάννα. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Έχω αδυναμίες. Συγγνώμη, τρώτε. Γλύφω, κύριε. Γλύφω. Κακό είναι κι αυτό. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένους. Τι θα γίνει, κυρία μου, με το αυτοκίνητο, θα το πάρετε να φύγουμε? Μα δεν βλέπετε. Έμεινα. Δεν παίρνει μπρος. Και ποιο το πρόβλημα? Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Πάρε τώρα στο 685002 για να στο μεταφέρει γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια στο συνεργείο σου. Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Με εξειδικευμένο προσωπικό εγγυάται την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά του οχήματός σας όλο το 24ωρο. Το συστήνουν και οι μηχανικοί αυτοκινήτων. Τηλέφωνο 685002. Παρέχεται και δωρεάν χώρος φύλαξης. Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Για αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια, σκάφη και τροχόσπιτα. Μα τι λαχταριστό μήλο είναι αυτό. Μα η φρεσκάδα. Και κοίτα εδώ τιμές. Μα η οικονομία βλέπεις. Και μα η ποιότητα βλέπω. Και μα η ποικιλία βλέπω. Όλα όπως τα θέλω στα My Market. Άλλο Market, άλλο My Market. Οι αξίες μας κάνουν τη διαφορά για εσάς. Ανακαλύψτε τώρα τη διαφορά στο νέο κατάστημα στην Πότσαρη, αλλά και στα άλλα 10 My Market της Θεσσαλονίκης. My Market. Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Ο κυβερνήτης του πληρώματος. Αχ, προσγειό σου. Σας ενημερώνει ότι ετοιμαζόμαστε για προσγειό σου. Προσγειό σου, επιτέλους. Παιδιά, sorry, κυβερνήτης εδώ, άκυρο. Θα συνεχίσουμε να πετάμε. Στο Princess Casino, με τέτοιες κληρώσεις, πετάμε από χαρά. Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 7.500 ευρώ καθημερινά. Συνολικά, 307.000 ευρώ όλο τον Ιούνιο. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας η Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου μπορείτε να αποκτήσετε το νέο Hyundai i30, κουκλάκι πανέμορφο, καταπληκτικό, 1300 κυβικά με κινητήρα βενζίνης ή 1000 τούρμπο, από 15.000 ευρώ. Παρακαλώ, τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-596 και κάντε το δικό σας. Πάμε στο κόμμο. Ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ραπτόπουλε. Έλα. Την Κοζάνη. Τι την αναφέρεις χθες? Ποιο είναι το πρόβλημά σου που έχεις με την Κοζάνη σου? Τι είπα εγώ για την Κοζάνη χθες? Έκραξες την Κοζάνη. Εγώ. Δηλαδή όχι. Έχεις, έχεις ένα άτομο στην οικοδομή σου. Υποστήριξε την Πτολεμαϊδα και η Πτολεμαϊδα έχασε τις αίρες. Δεν με ενδιαφέρει μεν αυτό. Έχει ένα άτομο, λέει, στην οικοδομή του. Όλοι οι Κοζανίτες είναι το ίδιο. Έτσι με είπανε, εγώ δεν έχω άποψη. Το είπες, το είπες. Εγώ ίσα πούλησα ένα σπίτι πριν χρόνια σε ένα Κοζανίτη. Η γυναίκα του ήταν εφοριακός, αυτός στη ΔΕΗ.
Ήταν κύριος, ρε, τι σχέση έχει, όχι. Απλά επειδή. Ότου Κολοτούμπα. Επειδή μερικοί Κοζανίτες είναι λίγο σφιχτοί, αυτό είπα, δεν είπα τίποτα. Ναι, για κυμπάριδες Κοζανίτες, τι πάκα κάνεις. Είχα εγώ ένα Κοζανίτη στη ΔΕΗ, δεν θυμάμαι το όνομά του, πήρα ένα σπίτι στην κόρη του. Ναι, η γυναίκα του εφοριακός, κύριοι και οι δύο. Μπαμ, μπαμ, τι πλάκα κάνεις. Εντάξει, αλλά εγώ μέσα γι' αυτό το άκουσα χθες. Όχι μόνο, εμένα με έπεσαν κι άλλα άτομα και μου λέει βγες στον αέρα που μιλάς συνέχεια. Λέει, τι πρόβλημα έχει λέει, με την Κοζάνη, λέει. Όχι, ρε, τίποτα. Είσαι ίσα ο γιατρός, ο Ηρακλειδέας από την Κοζάνη. Εντάξει, ρε, σύφυλε. Εγώ είμαι από την Κοζάνη. Έτσι εξηγείτε. Ναι. Και νομίζω ότι δεν πιστεύω να είμαι στα σκάρτη. Όποιος πήγε σε ένα κακή κουβέντα, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Πλάκα κάνει, παίρνουμε προς τα γενικά. Δεν είναι όλοι καλοί όμως. Εντάξει. Όλοι οι Θεσσαλονικείς καλοί είναι. Όλοι οι Κοζανίτες καλοί. Όλοι του Πιώτες καλοί είναι. Αλλά βγήκε ένας μπαϊσέξουλας. Υπάρχει. Οι Πιώτες αριστεροί και ρουφιάνοι περισσότεροι. Εντάξει. Υπάρχουν και μήλα, υπάρχουν και φύλλα. Τώρα όπως ανέφερε κάποιος κύριος. Τι πρόβλημα είδες ο Παναθηναϊκός, φρωστάει, κάνει ράνι μέσα εκεί να μην... Δηλαδή, αυτές οι ομάδες που φρωστάνε δεν πρέπει να πέσουν και να μην πάρουν τα ραδιοδότηση. Εντάξει, με αυτό το σκεπτικό, που γιατί χρωστάνε πολύ, θα έχουμε πρωτάθλημα. Με αυτό το σκεπτικό πάει. Να μην αρχίσει. Ναι, να μην αρχίσει. Να μην αρχίσει. Δεν μου λες, ρε Μάρκο, εσύ που είσαι παλιός, δυναμικός, έχεις βγάλει και γιο δυναμικό και είστε μια δυναμική παοξίδικη οικογένεια. Γιατί κοτεύετε, ρε, να ζητήσετε από τον Σαββίδη μεταγραφές. Κοιτάξτε, ναι. Εμείς τώρα, κοιτάω, με τις... εσύ, ναι, τι... Εγώ με τις μεταγραφές που δεν έχει κάνει τίποτα. Παπά! Εγώ ούτε ο γιος του δεν πάει. Εγώ να ήμουν γιος του, θα πήγαινα, θα τον έλεγα. Εδώ ρε! Έλα εδώ ρε! Θέλω πέντε παίκτες! Παπά! Πέντε παίκτες! Μου, τι βγαίνει στα Instagram και... Κάθε, αυτό είναι, φύλλας, να τον ψήσει να πούμε τον, να σε πω. Τον πρόεδρο. Φύλλας, ναι. Θα με αφήσει να μιλήσω. Συγγνώμη, ο κάθε φίλαθος Παουξής θα κρίνει μετά, γιατί δεν θέλουμε ταξίματα. 7 χρόνια είναι μέσα. Πώς είναι, Μάρκο! 7 χρόνια Μάρκο, ναι. Γάμα εθνική προτίμηση ο άλλος αντί να έρθει η Ελλάδα, όχι για τον ΠΑΟΚ. Ψαχτείτε, ψαχτείτε. Αυτή την κατηγορία, φίλε μου, ούτε στο όνειρό σου, φιλαράκι μου. Εκεί θα πέσουμε, ο λαός στο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος. Ρε, άλλος σου είπα, περάσει, ο άλλος δεν θέλει να έρθει η Ελλάδα. Κοιτάξτε να δεις, έχουν περάσει πρόεδροι και πρόεδροι από τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε και θα πράξουμε. Καλημέρα μου. Πρώην τοξικός Αργιανός, νυν ραπτοπουλιακός Αργιανός, μας αξίζει το κράξιμο του αιώνα για τα λάθη μας. Πρέπει τα μαθήματα να γίνουν μαθήματα. Είδομεν, λέει, Γιάννης 21 ετών. Πρώην τοξικός. Πρώην τοξικός. Απεταξάμιν. Ο 882. Ναι. Όνειρο μετά τον αγώνα των γυναικών να στραγγίξω με τη γλώσσα μου τον υδρότα τους και να σνιφάρω τις κάλτσες τους. Υπογράφει ο Αυνά. Υγεία είναι αυτό. Είναι υγιής αυτό. Πάμε. Βάλτε τον ύμνο του Όφη ξανάραπ που βάλετε τον ύμνο των γηδιών της Λάρης, ρε πτακού. Ρε συμπέστη, γιατί χαλάστηκες. Γιατί χαλάστηκες. Χτες που έβαλε του Όφη τον ύμνο, γελούσες. Σήμερα γιατί χαλάστηκες. Ναι, καλά σε λέει. Είσαι κι όμοια. Ή θα είμαστε δίκαιοι ή όχι. Σωστό. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Και αύριο σήμερα κερδίσει η Τουρκία την Ελλάδα, βάλω τον ύμνο της Τουρκίας εγώ. Τόλμα να το βάλεις. Γιατί να μην τολμήσεις. Τόλμα να το βάλεις. Όταν τα, όταν τα παίρνουμε από τις τουρκικές αερογραμμές, καλά είναι. Αμερικάνικη εταιρεία. Αμερικάνικη είναι. Ορίστε, κύριε Θόδωρε. Έλα, Θόδωρε. Καλησπέρα, για τόσο πάθηνα εργάτη. Κάτι περιμένω από σένα, ακόμα έρχεται. Ναι, σήμερα το σύλλο. Άμπρα. Γιατί έψαχνα το καρτελάκι. Τέλος πάντων, δεν τα απολογούμε. Επειδή έμαθα ότι από τα Γιάννενα πηγαίνει κάποιος προς Τούμπα, έτσι, ο διπορικός, όπως είπατε κι εσείς. Ναι. Κάποια μεταγραφή. Ναι, ο Γκάβας, ο Γκάβας. Η δουλειά έγινε από το Βεριώτη, μάνατζερ, το γνωστό. Α, δεν ξέρω, κόκκινος θα ξέρει. Δεν ξέρω. Συνήθως πηγαίνουν με Τούμπα διάβλος επικοινωνίας, έτσι γίνεται, γι' αυτό λέω. Εντάξει. Λέω, ρε παιδί μου, που το περιβάλλον του Άρη είναι τοξικό. Εκεί πέρα τώρα, τον Αντωνίου πες μας τώρα, πες να το πει, τον Αντωνίου. Λέω, γιατί το περιβάλλον του Άρη είναι τοξικό. Το περιβάλλον του Άρη είναι τοξικό, ενώ στα άλλα σωματεία, ρε παιδί μου, που έχουν παλιούς τερματοφύλακες χωρίς πολλά μαλλιά. Ή κάτι εξτρέμ αριστεροπόδαρα με τατουάζ και μουσια που μπαίνουν σε αποδυτήρια, ας πούμε, δεν είναι τοξικό. Στον Άρη είναι τοξικό το. Δεν λέμε για τα στραβά των άλλων εμείς. Θα μας δεν εμβαθύνεις τόσο κι εσύ. Πώς? Δεν εμβαθύνεις τόσο. Α, δεν εμβαθύνουμε τόσο. Τα λες αλλά σε τραβήξε. Τα λες αλλά δεν τα λες. Ναι, τα λες αλλά τα λες λίγο απ' έξω απ' έξω. Να ρωτήσω, θα κάνει ο φύλαρχος αύξηση με το χυπού κεφαλαίου. Ποιος είναι ο φύλαρχος? Ναι. Έλα τώρα που δεν κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Για ποιο λόγο γνωρίζετε? Καταρχήν, ποιος είναι ο μεγαλομέτωχος? Η κυρία Ειρήνη. Η κυρία Ειρήνη, δεν είναι ο ίδιος? Ναι. Το 11%, το 10,3% έμαθα ποιοι το έχουνε. Τρεις μετοχές ο Ψηφίδης. Τρεις μετοχές ο Γρόλιος. Τρεις μετοχές ο ένας. Δύο. Πού πάμε, ωροκλεφτόμενα. Μία ο Σπυρίδωνας.
Καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, ναι, άλλο εγώ τώρα τι να σου πλήσω ελπίδα. Η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για ποιο λόγο θα γίνει? Γιατί οφείλει να γίνει. Ναι, γιατί και το Φλεβάρι ένας Καναδός επενδυτής στην Ελλάδα που είχε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε και αυτός. Εξαιρετικός κύριος, ναι. Ναι. Α, δεν σας είπα τα νέα. Έχει θεάθη στο κέντρο της Αθήνας πρώτη τριών ημερών να αγοράζει εφημερίδα από περίπτερο. Την πλήρωσε. Αυτό δεν ξέρω, ρε φίλε. Μπορεί να ήταν ένα μεδανικά, δεν ξέρω, σε γελάσω. Με την πήρε με κάρτα, ρε παιδί μου. Ναι. Να το βλέπω ότι σε κάτι τελευταίο. Άκουλε. Λες ότι δεν έχουμε λεφτά για να φέρουμε προπονητή και τα λοιπά. Αυτός που δεν έχει λεφτά είναι ο ιδιοκτήτης. Είναι. Ωραία. Τότε γιατί να μην ασκήσουμε κριτική σε αυτόν και να λες για το τοξικό σωματείο. Αφού δεν πήγανε για ψάρια και πλήρωσε ο Ραπτόπουλο. Ο άνθρωπος. Και ελπίζει να πω. Εδώ πήγα για ψάρια. Και πλήρωσε ο Ραπτόπουλο. Καταλαβαίνεις τώρα. Διαλύθηκε το σήμα. Τελειώσαμε. Δεν περιγράφω άλλο. Γεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Έτσι μαλάκι. Ναι. Άκουρε, πήγε με τον Θόδωρο και ο Θόδωρο δεν είχε αφιλό και πήρε στον αυτό που. Έτερο νεκά. Δεν κοιμάται μια βδομάδα. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα. Είχε ένα πεντάρικο κρατημένο στην τσέπη του 1,5 χρόνο, πάει το πεντάρικο. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Κόκκινε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Εγώ είμαι μια γριά από το ψυχιατρίο. Αν μπορούσε να μην μιλήσει, θέλω να μιλήσω με τον Καραφλό. Να μιλήσει. Δευτερόλεπτα. Αρκεί να μην βρίσεις, παρακαλώ. Δεν βρίσω, ξέρω ρε Κόκκι. Λοιπόν, αυτός ο κύριος έχει βαλθεί με τον Ηρακλή. Ραπτόπουλε, τι σε πειράζει ο Ηρακλής? Δεν με πειράζει. Ναι, μην μιλάς, εσύ είπα να μιλάς, 10 δευτερόλεπτα να μιλήσω και σταματά. Αφού λοιπόν, με ρωτάς να μην απαντήσω. Όχι, λέω τι σε πειράζει ο Ηρακλής, άσε να πω εγώ και πες τα σήμερα. Ωραία. Σε αφήνω. Εσύ, ρε φίλε, ο Ηρακλής θα βρει το δρόμο του. Εσύ, λες. Ρε άνθρωπε, πάνε γίνε προπονητής. Θα πάρεις πολλά φράγκα. Λοιπόν, άκου να σε πω. Εγώ 1000 χρόνια Ηρακλής είμαι. Να είσαι καλά. Αυτό. Έγινε. Να έχεις υγεία, αδερφέ. Δεν το βλέπω να έχει πολύ υγεία. Πειράζει να... Πνευματική δηλαδή. Πειράζει υγεία. Να του έφτιασε κάτι καλό θα το έφτιασε. Ευχηθείς δεν το ευχηθείς. Καμένη φλάτσα την έχει μια φορά. Πρέπει να πάει στον Ορέστη, το φίλο του Φίστα που κάνει ανασυγκροτήσεις κινητήρων, να το φτιάξει το κινητήρα. Επόμενη γραμμή. Αφού καμένη φλάτσα έχει ο άνθρωπος. Ναι, εσύ κι εγώ. Μια χαρά. Εντάξει, εμάς τουλάχιστον μας πληρώνουν για τη φλάτσα που έχουμε. Αυτός ο άνθρωπος δεν. Εμείς είμαστε διαπιστευμένοι. Με βούλα και υπογραφή. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λέει, με ακούτε? Σ' ακούμε, ναι, κυρία μου, σ' ακούμε. Ναι, λοιπόν, από Κορδελιό παίρνω. Από Κορδελιό, άντρας είσαι? Άντρας είμαι, ναι. Είσαι άντρας από Κορδελιό και έχεις τέτοια φωνή. Ανάθεμα, ναι, το Κορδελιό. Λοιπόν, μια καταγγελία θέλω να κάνω. Μάλιστα. Εχθές το βράδυ ξύπνησα 4 η ώρα το βράδυ και ήταν αποπνικτική. Δεν υπήρχε οξυγόνο εδώ πέρα. Πού, στο Κορδελιό? Ναι, στο Κορδελιό. Λες να ενεργοποιήθηκε η βόμβα? Όχι. Καμία σχέση με τη βόμβα, φίλε. Και το πρωί που πέρασα μπροστά από το παλιό το Δημαρχείο, υπήρχε μια πορεία και μακάρι να γίνει κάτι γιατί δεν αναπνέουμε εδώ πέρα. Τι πορεία έγινε? Είναι μια συμβολική κατάληψη στο παλιό το Δημαρχείο του Κορδελιού. Όταν λες η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, βρωμάει. Ναι, βρωμούσε 4 η ώρα το βράδυ, ξύπνησα εγώ και μιλήσα. Βέβαια, ρε φίλε. Τη μια ο Άβελ του Παπαδόπουλος, την άλλη ο Ήβιτς, πώς να μην βρωμάει το Κορδελιό. Φίλε, άσε τώρα τα παοξίδικα, παοξής χρόνια είμαι, απλώς θέλω να πω. Έχεις φάει κλανιά σέρβικη. Ρε φίλε, δυτικές συνοικίες εδώ πέρα εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Μετά το όχι, όχι, πέρα από την πλάκα, συγγνώμη. Και τι θα κάνω εγώ, ρε. Να ψεκάσω το Κορδελιό να μου πει. Περίμενε, πόσες μέρες είναι αυτή η ιστορία? Από τότε που είπε ο Ήβιτς όχι στον ΠΑΟΚ. Πόσες μέρες είναι αυτή η ιστορία? Και ήρθε και ο Παπαδόπουλος του Άβελ. Είναι χρόνια αυτό. Απλώς εγώ σου λέω, σου κάνω καταγγελία. Ξύπνησα χθες το βράδυ 4 η ώρα. Είχα το παντζούρι κατεβασμένο και δεν μπορούσα να αναπνεύσω.
Ναι, οι καταγγελίες αυτή, που, αυτή η καταγγελία που κάνεις, εμείς δεν είμαστε κάπου και ο δημοσιικός φορέας ο οποίος μπορεί να κάνει θα κάτι. Εμείς είμαστε ένα μέσο της μαζικής θα πιστέψεις ότι είσαι και υπεύθυνος. Θα πάρεις ένα. Ποιος είναι ο θεσμικός φορέας ο οποίος. Δεν υπάρχουν θεσμικοί φορείς στην Ελλάδα. Φίλε, είσαι καταδικασμένος, άκου να δεις. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει θεσμικός φορέας. Είσαι καταδικασμένος να βρωμάει το κορδελιό. Όχι ρε φίλε. Τι όχι ρε φίλε, δεν υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή δυτικές νοικίες μας έχετε γραμμένους εσείς. Και τι είμαι εγώ ρε φίλε. Από αυτά που σου λέμε ρε φίλε αυτό κατάλαβες. Τι να σε κάνω εγώ ρε φίλε. Όχι ρε παιδιά, όχι. Απλώς θέλω να πω. Να ρίξω Μπαϊγκόν από πάνω από το κορδελιό. Τι να κάνω. Πες μου, δώσ' μου λύση. Όχι, να ακουστεί λίγο η φωνή μου και η φωνή σου να ακουστεί. Κάποιοι άλλοι. Εντάξει. Να δω τι θα γίνει με αυτό το θα πρόβλημα. Θα ακούσει ο Τσίπρας τώρα και θα στεναχωρηθεί. Ναι, ρε ηλίθεια, για τον άνθρωπο αυτό είναι σοβαρό. Εσύ είναι... γελάς. Ναι. Βλαμμένε. Ναι, ρε παιδιά. Εγώ. Γελάω, ρε φίλε. Και εγώ όταν κατεβαίνω στην παραλία να τρέξω, βρωμάει η θάλασσα. Τι να κάνω. Να πάρω τηλέφωνο, ξέρω εγώ, στο ραγκάτσι και να πω βρωμάει η θάλασσα. Κάντε κάτι να ακουστεί η φωνή μου. Εντάξει, τώρα αν είναι να το παίρνουμε στα αστεία. Όχι, εντάξει, το είναι σοβαρό, απλώς αυτό ήθελα να πω. Θέλω να το διακομωδήσω, εντάξει. Ναι, είναι και ζέστη τώρα γι' αυτό. Εντάξει. Ας μας ακούσουν, ας βάλουν κάποιο φίλτρο στον Νέσο Πάπα, δεν ξέρω εγώ. Τι να βάλουν στον Νέσο Πάπα φίλτρο. Άρε που καλά. Νομίζω ότι ζεις. Στην Ουγκάντα της Ευρώπης ζεις. Άρε που καλά μου. Πάτσε σκάλο τώρα, γεια. Πάμε. Λάντε, γεια. Πάμε, γλυκός. Πάμε, βάλει το τραγούδι. Πήρε φωτιά λοιπόν. Πάμε, πάμε στο κόμμο, ρε. Βρωμάει λίγο Θεσσαλονίκη. Ο Άβελ. Έλα, είδω... φίλε. Ειδικά εγώ είμαι. Ο φίλος του... Συγγνώμη, συγγνώμη. Ο φίλος του Ραγκάτσι έτσι και φάει και κρέας εκεί που φάγαμε τα ελάφια. Τι φάγαμε εκεί. Πω, είναι και τοξικός εκείνος. Αρχίζει να κλάνει αυτός με τον, με τον Παπαδόπουλο του Άβελ και τον Ήβιτς. Πού να μην φουφτώ το κορδελιό. Τι γελάς ρε κόκκινε. Βρωμάει λέει Θεσσαλονίκη. Τι, ο άλλος γάμα εθνική Αγγλίας πήγε. Έχει χάρη που δεν μπορώ να μιλήσω. Τι να μιλήσεις ρε. Λέγε, λέγε ρε φίλε. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ ναι. Είσαι ναι εσύ. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Καλά, πολύ καλά εσείς. Άκουτα. Πολύ καλά. Πάντα καλά να είστε. Πρώτον. Με τι μούτρα ρε Ραπτόπουλε θα ζητήσουμε μεταγραφές εμείς. Με τι μούτρα. Ρε σφυράκια. Ολόκληρος ο πρώτος ο γύρος θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Ποιος με... θα πάει να το δει το. Γύρω με απ' όλα θέλετε με τι. Με πιτό γύρω απ' όλα. Ναι. Λοιπόν δεύτερον. Αύριο ρε κόκκινε. Ναι. Μην ξεχαστείς. Αύριο... Να βάλεις το ταλίζομαι. Γιατί το μπαμ θα ακουστεί μέχρι εδώ μέσα στο ρηχείο ναι, και καλά θα να πάσει τίποτα σκληρά και να τα έχουμε αλακώσουνε, κατάλαβες, να τα ανατινάξετε. Κοίταξε. Κατάλαβες. Κοίταξε. Τρίτον και μετά πες ό,τι θέλεις. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, βγαίνει το Ηρακλάκι και καλά κάνει από την θύρα 10 που είναι, ξέρω εγώ γιατί κάνουνε, δεν με ενδιαφέρουν ούτε η θύρα 10 ούτε η θύρα 4. Λοιπόν, διαβάζουν Μάρξη και τον αφήνει. Ναι. Και προκαλεί και τον αφήνει. Τι είπε και προκάλεσε. Τι είπε. Στην Αγίου Δημητρίου δεν περνάνε οι παοκτσίδες κότες λιράτες. Το παιδάκι που πέρασε τις προάλλες ήταν κότα λιράτη. Σκοτώθηκε το παιδάκι, αλλά ο κόκκινος λέει ότι εκεί δεν είναι λέει Ηρακλήδη. Κότα λιράτη. Ναι. Τώρα το πάσε. Γιατί τον αφήνεις, γιατί θα πάνε να πούμε τα βλέμματα. Το πάσε πολύ ή τέτοιο, άστο. Το πάω ρε Γρηγόρη, το πάω γιατί εκεί πάει. Όταν βγαίνει ο άλλος και προκαλεί, εκεί πάει μετά η κατάσταση. Εσύ το βαφτίζεις πρόκληση, εγώ δεν το εξέλαβα ως πρόκληση. Εγώ το εξέλαβα όχι, εγώ το βαφτίζω, γιατί όταν λέει τον άλλον να κότα λιράτη, ο άλλος είναι τρελαμένος, έχει πάρει τον Άγιο Χαράλαμπο και δεν ξέρεις τι θα κάνει. Σωστό. Αλλά σου λέω, δεν το εξέλαβα ως προσβολή. Δεν το εξέλαβα γιατί είναι Ηρακλειδέας. Αν το έλεγε κανένας άλλος, θα το εξέλαβα. Άμα ήταν παοξής, δεν θα τον άφηνε. Εσύ τόσες φορές που έχεις πει αυτά που έχεις πει και είσαι πάντα ευγενής, σε χάλασα ποτέ. Όχι, όχι. Λοιπόν, αύριο μην ξεχαστούμε, έτσι. Ρε, τον ύμνο εκείνο που αύριο, λέγατε, αύριο, αύριο, με... αύριο σε βλέπω. Και από πίσω να βάλει και μια χειροβομβίδα. Αύριο σε βλέπω δίπλα στη σφύρα, χωρίς ο του ασπίδες. Έγινε. Μόλις βγει απόφαση, θα θες να βάλεις το κεφάλι σου κάτω από τη σφύρα και θα σε κρατάνει η πόλη. Εδώ θα είμαι. Θα θες να τη βάλεις κάτω από τη σφύρα και θα πεις αυτή η γριά δεν πεθαίνει με τίποτα. Θα τραλαθείς, θα αρρωστήσεις. Άντε, γεια! Θα σφίξω την πουνιά μου! Καλά, το πέστασε κακοντό αυτά, άντε. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ραπ, μια χάρη θα ήθελα. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, μάλλον που δεν χρειάζεται, μην παίζεις ποτέ Πανσεραϊκό Νίκη.
Θα σας στέλνω εγώ τα λεφτά. Εντάξει. Να μην πλησιάζει ποτέ νίκη του Πανσεραϊκού. Δεν μου λες, αυτό το πήρες χαμπάρι από χτες εσύ. Έπρεπε να ζήσω κι εγώ μια τέτοια κατάσταση. Ρε φίλε, σας τα λέω χρόνια. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να... Εγώ μίλησα και με τον οδηγό του λεωφορείου. Ο άνθρωπος έχει πάρει τέσσερα χάπια μέχρι να φτάσει. Όποτε θέλεις νίκη υπέρ του Πανσεραϊκού, πάρε τηλέφωνο, σου στέλνω εγώ τα λεφτά και ένα κουτί ακανέδες. Εντάξει. Φύγαμε. Ωραία. Και σε ρέω. Αυτό είναι λόγος παρέτησης. Ωραία, ε. Πάμε. Ωραία αυτή η BMW. Πάμε. Και δεν την παίρνεις. Γιατί δεν την παίρνεις. Κόκκινε στα οικονομικά μου, ξέρεις τι έχω εγώ να πληρώσω, τι σχολεία, τι αυτά. Μου χαρίζουν μια τέτοια. Μου χαρίζουμε 2.000 κυβικά μια τέτοια, ε. Ναι. Ξέρεις πόσο έχει τα τέλη κυκλοφορίας μόνο το χρόνο. 300 ευρώ. 300 ευρώ. Ναι. Εσύ με τον παλί τη Ρέγκε τη Έντρογε και πήγαινε και όταν ήταν να πληρώσετε να πούμε. Άστερε. Στο παλί που είναι. Το παλικάρι για αυτά η βαλή. Το παλί που πέφτει. Μην το παίζει κουβαρντά, κόκκινε. Μη. Το αν είναι κουβαρντά ή όχι. Μην το παίζει κουβαρντά. Πάμε. Εντάξει. Επόμενη γραμμή. Α τα κουβαρνταλίκια. Α. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Ορεφενέ μήνυση έκανε. Ορεφενέ, ναι. Ρε, σε ένα πεντάρικο έξω πήγε στη γραμματεία και διαμαρτυρήθηκε. Το έδωσε σε κάποιον και λέει. Έφυγα από αυτή την τσέπη 1,5 χρόνο εδώ μέσα. Νόμιζε ότι ξυπητώθηκε. Ότι έμεινε ορφανό. Το βλάκα. Έλα. Λέγε, φίλε, έλα, φίλε. Λέγε. Έλα, παιδιά. Ναι. Για να ρωτήσω κάτι τώρα από το πουλό. Όχι, μαζί και του δυο σας. Του δυο, ρε φίλε, σιγά τώρα. Μη φύγει. Η διοίκηση του Άρη ήθελε να ανέβει ο Άρης Αλφαεθνική. Εσύ τι λες, να μην ήθελε. Σε παραδέχομαι, είναι από τις καλύτερες ερωτήσεις που έχω ακούσει. Όχι, ρε. Ραπτόπουλε, συγγνώμη για το ρε. Εντάξει. Έλα, όχι, ναι, εγώ σου λέω όχι. Θα κάνω μήνυση για εξύβριση. Εντάξει. Οι οπαδοί του Άρη που δεν ανέβηκε ο Άρης και κάνουν τις κότες και δεν μιλάνε. Εκεί θα μου πεις τι γίνεται. Α, σωστά και εκεί. Εγώ λέω τη διοίκηση του Καρυπίδη από βέβαια. Εγώ λέω την ερώτηση που κάνεις. Είτε έξυπνη είτε διαστραμμένη. Όχι. Θες να την αποσαφηνίσεις. Δεν ήθελε να ανέβει ο Άρης. Γιατί. Αυτό θέλω να πεις. Γιατί. Μπράβο. Με τι λεφτά θα κάνει, με αυτή την ομάδα όπως έχει, θα κρατιόταν άλλα εθνική ή θα μεταγραφές, έτσι. Θα σου πω. Μισό. Με τι λεφτά θα παίρνει μεταγραφές. Θα σου πω τι ξέρω εγώ και από εκεί και πέρα αυτός ο οποίος τον κέρασε ψάρια θα μας πει. Ναι. Λοιπόν, εγώ ήξερα ότι ο άνθρωπος αυτός ήθελε να ανεβάσει τον Άρη στη Super League και μετά να τον πουλήσει. Αυτό γνώριζα. Σωστό. Αν είναι λάθος η πληροφόρηση που έχω, ας με διαψεύσει. Λογικό. Λοιπόν, για ποιο λόγο να μην την ανεβάσει. Δεν τον παίρνει οικονομικά. Σωστά. Να μείνει η ομάδα γιατί συμφωνώ. Οι υπόλοιποι με 500 και 800 χιλιάρικα κάναν πρωταθλητισμό και αυτός με 2 εκατομμύρια, με ένα που έβαλε και ένα που έχουν να παίρνουν, δεν μπόρεσε να ανεβάσει την ομάδα. Ξέρεις ποια είναι τα έσοδα του Άρη, και του κάθε ομάδα, τη Β' Εθνική. Θες να ακούς το νούμερο. Πες το, δεν έχω. 180.000 ευρώ όλα μαζί. Επειδή σου άρεσε. Ναι, όχι. Ναι, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι πρέπει να βάλεις 2 εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη. Ή πρέπει να έχεις έναν καλό φίλο στη Μαλαισία ή στη Σιγκαπούρη. Με τίποτα. Εδώ στη Βέρεια δεν υπάρχει. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Από ό,τι φάνηκε, ούτε εκεί υπάρχουν καλοί φίλοι. Ούτε. Να σου στείλουν κανένα. Πώς το λένε. Κανένα ξόρκι να ξορκίσει την Κατάρα. Ρε Μυροφορίδη. Τον Αντωνίου, ρε. Και δεν παίρνει τον Μιχαλίτσο. Τον Αντωνίου. Φίλε, Αντωνίου ή Μιχαλίτσο, ευθέω. Πες μου αυτό που λέει. Αντωνίου ή Μιχαλίτσο. Μιχαλίτσο, δαγκωτό. Περίμενε, από το να πάρουν κάποιον άλλον. Δεν είναι προτιμότερο κάποια στιγμή να πάρει τα εύσημα και την ευκαιρία που αξίζει ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος. Ποια είναι σήμερα. Ναι. Εύσημα. Όποτε το χρειάστηκαν βοήθησε. Όχι, ήρθε ο καιρός κάποια στιγμή να αποκατασταθεί όλο αυτό που έχει κάνει. Ναι, όχι να αποκατασταθεί. Αποκατασταθεί είπα. Αποκατασταθεί. Σε διορθώνει. Φίλε, γεια, γιατί πρέπει να δω τα κορίτσια. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Λοιπόν, η Μαρίνα εδώ είναι. Ειδήσεις με τη Μαρίνα, αμέσως μετά τα κορίτσια μας παίζουν με Τουρκία. Α, έχει καναλάκι, συγγνώμη. Ο Κανελάκης, η Δήμου και ο Γιαλαμάς. Έχετε να φάτε 20 πόντους στο κεφάλι, ρε βρομπιάριδες. Εμείς μπορεί να φάμε. Να δω αυτή που γκάριζε εκεί την ιστερικιά, τι θα λέει μετά το μάτς. Νιώθει για δεν νιώθει μετά το μάτς. Κοίταξε. Θα τη δω εγώ μετά. Και αύριο πληρώνεις καφέδες. Θέλεις. Ναι. Έχασες δύο μέρες τύχη μέρα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, θες να βάλουμε και ένα καφέ στον Αλέκο στην Πλαξή. Ο Αλέκος ποιος είναι. Αλέκος στον Πλαξή. Πλαξή. Ναι. Εκεί άμα θα σε κεράσουν δεν πας με τίποτα. Εσύ. Δεν τσέπουν και εκεί. Ναι. Γιατί είναι τσέπη σου για αλλού. Εγώ λέω, για εκεί δεν είναι, φίλε. Τι να κάνω το φίλε. Πάρκινσον σε πιάνει, άμα πάλι το βάλει στο χέρι. Πάρκινσον δεν με πιάνει, αλλά δεν είναι για εκεί. Εντάξει, καλά. Δεν είναι για εκεί. Ο Αλέκος μας κάλεσε για φαγητό. Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή ή θα είναι προσβολή, αν δεν πάμε. Και θα πρέπει να διαλέξουμε τα. Αύριο. Τι είναι αύριο.
Παρασκευή. Παρασκευή. Και εδώ μετά ποιος θα έρθει να κάνει εκπομπή το βράδυ. Εσύ, γιατί θα πήγες τίποτα, μήπως. Εσύ, άμα μυρίσει τσιπούρο, θα με τίσει. Άμα πιει, πειράζει. Δεν κάνει, εγώ κάνω δίαιτα τώρα. Τι κάνει? Δίαιτα. Η δίαιτα το ξέρει. Ναι, έκοψα τα αναψυκτικά εγώ. Το άσπρο ψωμί. Ναι, τι γελάς. Γελάς. Σε ένα μήνα θα με δει, τα γάρι. Σαν το 50 που πιάσε δει 1,5 χρόνο. 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 Σαν το 50 που πιάσε.